Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Φίλες και φίλοι, καλό μας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καζάκης και ο Λάμπρος Παπαδημητράκης ή ο Λάμπρος Παπαδημητράκης και ο Δημήτρης Καζάκης, κατά πέτησή σας ξανά στη συχνότητα του ήρωη. Οφείλω να ομολογήσω, Λάμπρο, ότι η απήχηση και της δικής σου συμμετοχής σε αυτή την εκπομπή είναι καθολική, παίρνουμε μηνύματα εξαιρετικά. Και τα ζητήματα αυτά λοιπόν, και να σου πω και την προσωπική μου άποψη, ήταν κάπως έτσι που φανταζόμουν και εγώ τη δική μου. Εγώ απλώς, ας πούμε, βοηθάω. Εγώ είμαι εδώ απλώς να σε πιέζω, να κάνω μερικές φορές. Ήταν η δική μου έτσι, ένας δικός μου προβληματισμός και αγωνία για τον τρόπο δηλαδή που πρέπει να γίνεται μια εκπομπή, διότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας και όταν βρίσκομαι πέρα στο μικρόφωνο είναι πολύ εύκολο να ξεφύγω με την έννοια πια να ξεφύγω. Έτσι αλλιώς ότι λέω, εγώ το υπογράφω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω κάτι το οποίο να με το μετανιώσω μετά. Αλλά όπως και να κάνεις, νομίζεις ότι είσαι, πώς να το πούμε, ενός παικτής. Δηλαδή. Και να πούμε ότι θα είμαστε μαζί και στην Earth Open. Στην Earth Open Δευτέρα. Στην μία η ώρα. Λοιπόν, ξεκινάει μια σταθερή εκπομπή από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον για τη Δευτέρα, με προοπτική, θα μπορούσαμε να πούμε, στο FM, στα FM. Σήμερα να πούμε επίσης ότι έχουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα γενικευμένων κινητοποιήσεων. Έχουν ξεκινήσει οι αγρότες. Σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στην Κεπορία, στο κέντρο της Αθήνας, από μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, η οποία ήταν εντυπωσιακή από ό,τι μαθαίνουμε. Αργότερα στην εκπομπή θα έχουμε και ζωντανή ανταπόκριση, να το πούμε έτσι, από συμμετέχοντες. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, και να μου επιτρέψεις βρε Λάμπρο, είναι ότι νιώθω μεγάλη ικανοποίηση και ιστορική αισιοδοξία. Γιατί για πρώτη φορά ακούω αυτά για τα οποία ζυμωνόμαστε από την αρχή αυτής της κρίσης, τουλάχιστον για αυτά για τα οποία, πάνω στα οποία συγκροτήθηκε ή γύρω από αυτά που συγκροτήθηκε το ΕΠΑΜ. Τα ακούω από χίλιοι απλών ανθρώπων, αγωνιστών που βγαίνουν μπροστά κτλ. Και δεν μπορεί να, πραγματικά να χαίρομαι. Είναι η πρώτη φορά. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, το βλαστάρι που ξεπεδάει στη γη μετά το σπόρο που με τόσο πόνο και τόση προσπάθεια δίνεις. Δεν ξέρω που θα βγει και τι θα βγάλει αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι εμείς οι άνθρωποι που στελεχώσαμε ή συγκροτήσαμε το ΕΠΑΜ και τέλος πάντων ακολουθούμε αυτήν την πολιτική, βρισκόμαστε στα καλύτερά μας, είμαστε πραγματικά παντού, τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά, βγαίνουμε μπροστά. Και μας, ποια είναι τα μηνύματα που μας ενδιαφέρουν? Δεν είναι ο κομματικός στρατός ή πόσο πληθαίνει, αλλά η δυνατότητα μέσα στην κοινωνία να λειτουργήσει ως υπομόχλιο η λογική μας, τα προτάγματά μας. Και βεβαίως όσο περισσότερο, όπως λέει το παλιό αντάρτικο τραγούδι, μπροστά στην ορμή μας φωλιάζουν, λουφάζουν ξένοι και ντόπιοι λύκοι. Έτσι λοιπόν, σήμερα όσο βλέπετε να λυσάνε και να λουφάζουν μπροστά στην ορμή μας ντόπιοι και ξένοι λύκοι, και να σας πω και την αλήθεια, και άσπονδοι φίλοι που ξαφνικά ξεχάσανε. Και είναι χειρότερη η ντοπιλική. Ναι. Και όχι, εγώ μιλάω για τους άσπονδους φίλους οι οποίοι ξεχάσανε ποιος και ποιοι βάλανε τη σπορά. Θέλω να πω ότι είναι παρήγορο ότι ο ένας τους δύο Έλληνες σήμερα, δηλαδή αν βγεις στο δρόμο και ρωτήσεις, κάνεις τη σχετική ερώτηση, ο ένας τους δύο θα σου πει επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
όταν μια εκπομπή τριών ωρών χτες το βράδυ από τα παραπολιτικά με τον θαυμάσιο Ανδρέα το Μαζαράκη ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα και έχει ξανασχοληθεί, έχει καλέσει και τον Καζάκη, και όταν καλά, όταν πήγα εγώ δεν ασχοληθήκαμε με το εθνικό ζώο νόμισμα, ασχοληθήκαμε περί αρχαίων και συγχρόνων Ελλήνων. Α, το οποίο ήταν κάποιος μια πιο ιδιότυπη. Επομένως θέλω να πω ότι σε ξέρει ο ναι, Ανδρέας ναι, ναι. Και μάλιστα στη χτεσινή του εκπομπή, να πούμε και αυτό, υπήρχε και ένας συγγραφέας ο οποίος έχει γράψει για την επανάσταση του Brexit. Είναι ο Νίκος ο Ιγκλέσης. Νίκος ο Ιγκλέσης. Ναι, ναι. Για μένα βέβαια με στεναχώρησε χτες το βράδυ που άκουσα την εκπομπή το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι εκεί που όχι μόνο ξέραν τον Δημήτρη Καζάκη αλλά είχαν συνδιαμορφώσει κάποια πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη εκπομπή που ανακοινώσαμε, τα 27 σημεία, 27 αποφάσεις τομές στην περίπτωση που μια κυβέρνηση και ο λαός αποφασιστεί να προχωρήσει στην ανάταξη με όργανο και εργαλείο το εθνικό νόμισμα. Ήξερε λοιπόν ο φίλος μου ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης, και όχι να μας λέει ότι για πρώτη φορά σε βιβλίο δεν υπάρχει άλλη άποψη και να συμφωνούν και άλλοι εκεί πέρα. Ξέρανε. Ο Λεωνίδας ήξερε γιατί ήταν εδώ. Ήταν σε αυτό το κίνημα, σε αυτό το μέτωπο. Σχολίασε το σε παρακαλώ. Βέβαια, κοίτα, ο Νίκος ο Ιγκλέσης καταρχήν είναι φίλος. Ο ίδιος αποδέχεται ότι πάτησε πάνω σε αυτή τη δουλειά που έχει γίνει εδώ και χρόνια. Ένας λόγος παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, και δεν μπορεί να του ζητήσει κανένας το λόγο. Εκφράζει ιδιαίτερες απόψεις για το ζήτημα, με τις οποίες, με τις περισσότερες προσωπικά συμφωνώ, με άλλες διαφωνώ. Όμως είναι αντικείμενο συζήτησης, διαλόγου. Τουλάχιστον επιστημονικού διαλόγου, αν μη τι άλλο, και πολιτικού διαλόγου. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάποιοι, καταρχάς να το πούμε έτσι, με έναν νεολογισμό, με έναν νεολογισμό να μου συγχωρεθεί, ουέ της γενιτσάρης. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς, ορισμένοι νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν μονοπόλιο, κάτι το οποίο δεν το ξέρουν, για το οποίο δεν δουλεύανε. Δεν δουλέψανε ποτέ πραγματικά και απλά τυχοδιοκτικά βρεθήκανε σε μετερίζια μόνο και μόνο για δικές τους προσωπικές αντζέντες, οι οποίες εγώ δεν τις κρίνω. Μάλιστα. Μια λέξη μόνο. Δεν αφορά αυτό τον Ιγκλέση. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, γιατί και ο κ. Μαζαράκης και οι υπόλοιποι ξέρανε ποιος ήταν ο πατέρας του εθνικού νομίσματος σήμερα εδώ και το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει η λογική του εθνικού νομίσματος για τον Δημήτρη Καζάκη και το ΕΠΑΜ, που συνδυάζεται με εθνική ανεξαρτησία, με ελευθερία της πατρίδας, με βασικό πατριωτικό καθήκον, και πώς πλασάρεται από ορισμένους κύκλους της αριστεράς σήμερα προκειμένου να του αφαιρέσουν το πατριωτικό εθνικό απελευθερωτικό μήνυμα που εμπεριέχει. Εδώ με συγχωρείτε, επειδή έχουν δει σημεία και τέρατα τα μάτια μας, έτσι αλλιώς προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Μα αυτό με στεναχώρησε και με Δημήτρη. Μιλούσαν για πατριωτικό μέτωπο. Ναι, πατριωτικό μέτωπο. Μόνο ένα πατριωτικό μέτωπο μπορεί να το κάνει. Χωρίς πατριώτες. Χωρίς πατριώτες. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η αριστερά, ειδικά η σημερινή αριστερά. Ποτέ η αριστερά δεν έφτιαξε ένα πατριωτικό μέτωπο, ούτε καν την εποχή του ΕΑΜ. Χρειάστηκε η αριστερά να απαρνηθεί τον εαυτό της για να γίνει ΕΑΜ. Και για να μπορέσει να γίνει και πάλι, πώς έκανε. Γιατί οι παλιοί κομμουνιστές, οι παλιοί κομμουνιστές που πήραν την πρωτοβουλία, ακροναυπιώτες και δολοσίες ήταν. Ναι, ναι. Δηλαδή διέφυγαν από τις φυλακές και όσοι κρατήθηκαν έξω με μια δήλωση. Να τα λέμε αυτά, δεν αυτοπροσδιοριζόντουσαν σαν αριστεροί. Ποτέ δεν αυτοπροσδιοριζόντουσαν σαν αριστεροί. Και μπλεθήκαν με κόμματα τα οποία προέρχονταν από τη βενεζελική αριστερά, και μπράβο τους. Έτσι. Τα οποία τους βάζανε προϋποθέσεις, τους λέγανε τότε, ξέρεις, θα βάλουμε και ζήτημα δημοκρατίας. Όχι. Λέγανε τότε οι κομμουνιστές. Γιατί ο περισσότερος λαός εκφράζεται μέσα από τον βασιλιά ή το βασιλικό θεσμό έτσι, τότε. Έτσι. Άρα θα καλέσουμε τον βασιλιά να είναι επικεφαλής από το αγώνα. Αυτό και το λέει ο Αποστόλου στο βιβλίο του. Πώς ξεκίνησε Βεβαίως. Το ΕΑΜ. Ας αρνηθεί. Ας αρνηθεί ο βασιλιάς. Βασίλιαζε και τους βασιλικούς. Βεβαίως. Ας αρνηθεί. Όποιος θέλει, ας πάρει την ευθύνη. Το πατριωτικό, ο τρόπος που δένεται και σχετίζεται με τον πατριωτισμό ενός ολόκληρου λαού, την αναγέννηση του τεθέντος της χώρας, καμία άλλη δύναμη δεν το έχει υποστηρίξει και δεν το υποστηρίζει. Και να το πούμε και κάτι άλλο, πριν από όλα τα άλλα, κοιτάξτε μάγκες, πατριώτες,
χωρίς να τίθεται το ζήτημα ότι πέρα και πάνω από το δεξιά θα πρέπει να μπει το θέμα της πατρίδας και της ελευθερίας της, δεν υπάρχουν. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Και επειδή έχουμε δει πολλά και έχουμε περάσει πολλά ξεπουλήματα, άγρια ξεπουλήματα που στοιχίζουν αίμα, γιατί κάποιοι τα βολεύουν με τον κάποιο τρόπο, έτσι, προσκολούμενοι σε πολιτικά σχήματα, σε πολιτικούς οταρχηγούς του αύριο και του ποτέ. Λοιπόν, αλλά ο Κοσμάκης πεθαίνει. Λοιπόν, να τα μετράμε αυτά που λέμε και τον τρόπο που τα λέμε. Εντάξει, προσωπικά δεν με νοιάζει. Έτσι ή αλλιώς, εγώ θα έχω πάντα κεφαλή σε αυτή την ιστορία. Πρώτον, γιατί ξέρω το θέμα όσο κανένας άλλος σε αυτόν τον τόπο. Και δεύτερον, γιατί ξέρω να επικοινωνώ με τον κόσμο όσο κανένας άλλος σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό και δεν με νοιάζει η δική μου προβολή. Αλλά ρε παιδιά, ρε έλεος, ήρθατε τώρα στο ζήτημα το οποίο παλεύω από το 2009 και το οποίο δεν είναι ποτέ όσο ολοκληρωμένο όσο το έχουμε θέσει εμείς. Μάλιστα. Και ένα ερώτημα το οποίο θα μου το απαντήσεις μετά από μία σύνδεση που θα κάνουμε με το χώρο του συλλαλητηρίου. Δεν θα μου δώσεις τώρα την απάντηση μετά. Βεβαίως, ο Ιγκλέσης μιλάει για ισοτιμία δραχμή και ευρώ. Μία δραχμή, ένα ευρώ. Ναι. Θέλω να μου πεις την άποψή σου, αλλά αφού συνδεθούμε με το συλλαλητήριο των γιατρών, των δικηγόρων και λοιπόν, που είναι κατά χιλιάδες αυτή τη στιγμή γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, εάν μας ακούνε από την γραμματεία έξω, κέντρο, ναι, να μπορούν να μας συνδέσουν για να γίνει αυτή η συζήτηση. Ναι, παρακαλούμε πολύ, συνδέστε μας, αν μας ακούτε. Με τον κύριο Μαζαράκη, το μεταξύ γνωριστήκαμε για πρώτη φορά για μια και αναφέρθηκε στην εκπομπή. Εμένα μου έκανε την άριστη εντύπωση, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Εξαιρετικός. Λοιπόν, με άριστη εντύπωση και μου έδωσε πολύ τρόπος. Και μου έδωσε τη δυνατότητα, κάτι πολύ σπάνιο, δεν μου δίνεται η δυνατότητα αυτή, να ξεδιπλώσω πτυχές του προβληματισμού μου και του χαρακτήρα μου που συνήθως, όχι συνήθως, ως επιτοπλίστων δεν σου επιτρέπεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε καλούν ή ως ειδήμονα ή ως, πώς τον λένε, έχουν φορέα πολιτικής άποψης, έτσι. Λοιπόν, και έγινε μια ολόκληρη συζήτηση. Μάλιστα, οφείλω να ομολογήσω στον αέρα, γιατί δεν έχω τρόπο επικοινωνίας με τον κύριο Μαζαράκη, δυστυχώς δεν κράτησα τηλέφωνο και επαφή. Οφείλω να ομολογήσω ότι αντιμετώπιση τέτοια δεν την περίμενα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Παρ' όλα αυτά, πάμε στο φίλο που είναι στο... Σας ακούμε! Καλημέρα, συναγωνιστές. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Τάσος ο Κόνστας, της Επιτροπής Νομικής Αλληλεγγύης του ΕΠΑΜ. Είμαι στην πορεία αυτή τη στιγμή όλων των επιστημόνων. Είναι μια μεγαλειώδης πορεία. Είναι πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Έχει πολύ πιο δυνατό παλμό. Έχουν κατέβει οργανωμένοι και οι μηχανικοί και οι γιατροί. Πάρα πολλοί κόσμος, πλήθος κόσμου. Ειλικρινά πετάω από χαρά. Δηλαδή βλέπω μπροστά μου αυτό που ονειρεύεται το ΕΠΑΜ τόσο καιρό και το έχει προτείνει. Τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες για να δημιουργηθεί μια μεγάλη πολιτική απεργία διαρκείας. Αυτό το πράγμα στον κόσμο πρώτη φορά το βλέπω. Είναι ευκαιρία τώρα που υπάρχουν οι σπίθες. Εμείς ως μέτωπο πρέπει να φυσήξουμε με πραγματική πνοή, να δημιουργηθεί η φωτιά που θα κάψει αυτό το σάπιο πράγμα που ζούμε σήμερα, αυτό το σάπιο καθεστώς, και θα ελευθερωθεί η πατρίδα μας. Πού είστε τώρα? Αυτή τη στιγμή έχω φτάσει στη Σταδίου και Βουκουρεστίου. Είμαστε, κοντεύει σχεδόν η πορεία των δικηγόρων να φτάσει στο Σύνταγμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν πλημμυρισμένη η Σταδίου και εμείς ακόμα ήμασταν στην Πανεπιστημίου έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να πριν στρίψουμε, γιατί στρίψαμε από την Ιόλου, για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της πορείας αυτής. Έχω δίπλα μου και τη Ρένα την Καραπέτου, συναγωνίστρια και οδοντίατρο, θα σας τη δώσω να σας πει και εκείνη τις εντυπώσεις της. Από μένα ένα πράγμα μόνο, βλέπω τώρα την ελπίδα της ανατροπής να ξαναγεννιέται και ειλικρινά πετάω από χαρά. Και εύχομαι να είμαστε εμείς οι προστάριδες, γιατί εμείς είμαστε που κάναμε αυτόν τον αγώνα τόσα χρόνια τώρα. Τάσο, στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας είναι. Καλημέρα, συναγωνιστές. Γεια σου Ρένα, ο Λάμπρος σου μιλάει, δίπλα μου είναι ο Δημήτρης, ακούμε. Είμαι ενθουσιασμένη. Αυτά που είπε ο Τάσος, τα λέω και εγώ.
Περιμένω την αλλαγή και θα την κάνουν το ΕΠΑΜ. Κρίμα λάβρο μου που δεν έφερα τις κανάλιες μου. στην επόμενη διαδήλωση. Στην επόμενη, Δημήτρη. Τώρα, Ρένα. Τώρα, Ρένα. Ένα τελευταίο θα πω. Μία πρόταση. Ναι. Επειδή αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο ουσιαστικά θίγει και συνταξιούχους και αγρότες και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, νομίζω ότι την επόμενη φορά πρέπει να κάνουμε ως ΕΠΑΜ ένα κάλεσμα να κατέβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο, γιατί είναι η πρώτη φορά που συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα και ότι αντίθετα μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κοινό κίνδυνο. Λοιπόν, η ανακοίνωση αυτή βγήκε σήμερα ήδη και με δικό μου άθρο που δημοσιεύεται σήμερα σαν σχόλιο της ημέρας. Καλούνται όλοι οι κλάδοι που θίγονται σε κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος και κοινή διαδήλωση πανελλαδικά, και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς μπορεί να κλιμακωθεί αυτός ο αγώνας. Άψογα, καλά, δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι επικοινωνούμε πνευματικά. Εγώ ήμουν στην πορεία, τώρα δεν μπορούσα να δω mail και όλα τα υπόλοιπα. Για μένα πρέπει να κατεθούμε ίσως και οργανωμένα ως συνδικαλιστικές παρατάξεις του ΕΠΑΜ όσες έχουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση να καλέσουμε τον κόσμο να κατέβει κάτω. Είναι ευκαιρία, είναι πραγματικά το κλίμα που περιμέναμε, έχουμε να το ζήσουμε από το 12 αυτό το πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ναι, έχω και τον Γιάννη τον Μηταλούλη δίπλα μου, δεν ξέρω ναι. Αν θέλετε να σας τον δω. Βεβαίως, αν θέλει να κάτι να πει, βεβαίως. Παρακαλώ. Ναι, Γιάννη, είμαστε στο ήρωή, είμαστε στον αέρα. Πες μας εντυπώσεις σου από τη διαδήλωση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν ήταν μόνο δικηγόροι, είναι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η διαφορά με την προηγούμενη διαδήλωση ήταν ότι ήμασταν μόνο εμείς οι δικηγόροι. Τώρα βλέπουμε, τραβήξαμε και κάποιους άλλους. Ωραία. Αυτό. Να γίνει λοιπόν ένα συντονιστικό ενότητας, να μπορούν να κατεβαίνουν όλοι οι κλάδοι μαζί, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε και αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό είναι μια προσδοκία. Η ουσία είναι το εξής, ότι αν δεν σταματήσουν να πληρώνουν οι κλάδοι και να αρμέγουν τις αγελάδες, δεν πρόκειται αυτή να λάβει. Σωστό, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Αυτό ακριβώς. Αυτοί εκβιάζονται με ένα αυτιδρέκα, με ένα πράγμα. Σα κόβουμε τα χρήματα, μην πληρώνετε μισθούς και συντάξεις. Αν το κάνει ο ίδιος ο λαός, τι θα γίνει. Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνει. Με ένα πανελλαδικό stop πληρωμής. Δεν πληρώνουμε άλλο, να καταρρεύσουν, να σηκωθούν, να φύγουν από αυτόν τον τόπο. Μια απεργίες αδράνειας, ο Γκάντι ελευθέρωσε την Ινδία. Σωστό. Γιατί δυστυχώς αυτό που γίνεται είναι ένας μηχανισμός στην ουσία καταστροφής της οικονομικής δραστηριότητας με τακτικές Σοβιετίας του Μεσοπολέμου. Σωστό. Πρακτικά ενώ στην Σοβιετία είχαν εργοδότησαν το κράτος, τώρα πλέον εργοδότησα είναι το κεφάλαιο το οποίο δεν έχει σκλάβο, όπως έγινε στη δεκαετία του 20 και του 30. Οι αγορές, όπως λένε σήμερα. Στην ουσία είναι αυτό, δηλαδή καλώσουν το σύστημα, απλώς αντί να είναι το κράτος εργοδότης, να είναι πλέον η αγορά ο εργοδότης. Ακριβώς. Και λειτουργεί με τις ίδιες μηχανισμούς. Ακριβώς. Δηλαδή ακόμα και αυτό που κάνουν στον κώδικα πολιτικής οικονομίας να γίνονται βουβές δίκες, το κάνανε και τότε στο Μεσοπόλεμο. Σωστό. Χωρίς δικαστήρια, χωρίς τίποτα. Σωστό. Και στη Ιταλική Γερμανία έτσι πήγαινε όλο φυλακή. Σωστό. Δεν χρειάζονταν πλέον το δικαστήριο. Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια, καλό βόλι. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια χαρά. Γεια σας. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι έχω αυτή την αίσθηση ότι πλέον παρουσιάζεται μια ιστορική ευκαιρία να απαλλαγούμε το καθεστώς κατοχής. Και να το πω και κάτι άλλο, ο καθένας μετράει αυτή τη στιγμή, θα μετρηθεί το ποιος είναι. Και επομένως και το ΕΠΑΜ θα μετρήσει το αν και όχι θα μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή του, την αποστολή για την οποία φτιάχτηκε. Είναι οι ιδανικότερες συνθήκες για μέτωπα σαν το ΕΠΑΜ για να μπορέσει να περάσει αυτή την αναγκαιότητα της ενότητας του λαού. Αυθόρμητα ο λαός πάντα όταν βγαίνει στους δρόμους έχει αυτή την αυθόρμητη ανάγκη ενότητας που όμως την αντιμετωπίζει το σύστημα με τι? Με τους πουλημένους συνδικαλιστές, με τα κομματόσκυλα, με όλο αυτό το μηχανισμό διέρη και βασίλευε.
Λοιπόν, είναι η ευκαιρία. Έχει απαξιωθεί πλήρως αυτός ο μηχανισμός σήμερα. Είναι η ευκαιρία. Μέχρι και ο πιο αφελής, ο πιο ανόητος, καταλαβαίνει ότι μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε ο γιατρός μόνος του, ούτε ο δικηγόρος, ούτε οτιδήποτε. Μπροστά, μαζί με τους αγρότες. Το επόμενο βήμα είναι να φτιαχτεί συντονιστικό κλάδον ή τουλάχιστον άτυπα και να συντονιστούν με τους αγρότες, όπου και αυτοί πρέπει να κατεβούν στο κέντρο. Γιατί το πρόβλημα δεν γίνεται διάσπαρτα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να, πώς να το πούμε, πώς το λένε οι στρατιωτικοί, πρέπει να αποφασίσεις σε ποιο πεδίο, με ποια όπλα και με ποια συγκέντρωση δύναμης θα δώσεις το καθοριστικό πλήγμα. Και αυτό γίνεται πάντα στο κέντρο. Στο κέντρο, εκεί κρίνονται όλα. Για φανταστείτε να κατέβουν οι μάζες των αγροτών μαζί με τους κλάδους. Για φανταστείτε δίπλα στο δικηγόρο, στο γιατρό, στο μηχανικό, να πλαισιωθεί από όλο αυτό τον κόσμο των ελευθερών επαγγελματιών. 25% της απασχόλησης είναι. Δεν είναι αστεία ποσά, οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά καταστραφεί και χρωστάνε πάνω από 15 δισεκατομμύρια στον ΟΑΕ και πάνω από 20 δισεκατομμύρια στις εφορίες. Τελειώσαν αυτοί, έχουν τελειώσει. Και τώρα τους απαιτούν μεγαλύτερες εισφορές προς τον ΟΑΕ, αν τυχόν και κόβουν δελτία παροχής. Λοιπόν, να τους τελειώσουμε, πριν μας τελειώσουν. Και γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Σταματάμε να πληρώνουμε και κατεβαίνουμε μπροστά στη Βουλή, απαιτώντας εδώ και τώρα να φύγει η πανούκλα της κατοχής. Η χολέρα. Λοιπόν. Και νομίζω, Δημήτρη, ότι το ΕΠΑΜ είναι η πιο κατάλληλη εποχή τώρα, δηλαδή από αύριο. Ναι, νομίζω ότι να πρέπει μπει σε μια διαδικασία και οι πυρήνες του για προτάσεις πώς θα οργανώσουμε ένα επόμενο βήμα. Σωστό, ένα είναι επόμενο αυτό. Μήνα απλώματος των ιδεών. Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι πρώτον δεν μπορεί να υπάρχει επαμήτης ο οποίος να απέχει από τις κοινωνικές διεργασίες που Σωστό. Γίνονται σήμερα. Σωστό. Πρέπει να είναι μέσα. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι αρκεί ένας άνθρωπος μέσα σε αυτή την αυθόρμητη βράση να δώσει το σπιθύρα. Να δώσει και την κατεύθυνση ακόμη. Κατεύθυνση. Λοιπόν, και δεύτερο, δεν μπορεί πυρήνες αυτή τη στιγμή του ΕΠΑΜ να μην βγαίνουν προς την κοινωνία, να μην οργανώνουν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, σε κάθε μπλόκο αγροτών ή οπουδήποτε εκδηλώσεις συζήτησης για το πολιτικό πρόταγμα που πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή, το ενιαίο πολιτικό πρόταγμα που πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή, η κινητοποίηση των κλάδων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να το κάνουμε. Για μένα, αυτός που σήμερα λουφάρει, αυτός που ασχολείται με οτιδήποτε άλλο, οφείλει να φύγει από το ΕΠΑΜ ή, αν θέλετε, δεν πρέπει να υπάρχει στο ΕΠΑΜ αυτό το πράγμα. Είναι κατάντια, κατάρα, ας πάει οπουδήποτε αλλού, όχι εδώ. Και το φωνάζω αυτό το πράγμα, γιατί, παιδιά, βιώσαμε 6 χρόνια κόλασης. 6 χρόνια κόλασης. Όλοι μας έχουμε δει ανθρώπους αγαπημένους, ανθρώπους φίλους, συναγωνιστές, κόσμο απλό, κόσμο της δουλειάς, κυριολεκτικά να πεθαίνει, να χάνει το ηθικό του, να χάνει την αξιοπρέπειά του. Ήρθε η ώρα να τα πάρουμε πίσω. Ήρθε η ώρα τώρα να τα πάρουμε πίσω. Προς Θεού. Στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Ένα βήμα, φίλες και φίλοι, θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Έχεις, γιατί παίρνω τηλέφωνα στην σήμερα. Στην Τοσίτσα 11. Την ημέρα την έχεις. Ναι, να παίρνουν τα τηλέφωνα και να δίνουν όνομα, γιατί θα έχουμε την ημέρα σήμερα αύριο, για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι κόσμο περιμένουμε. Η αίθουσα είναι αρκετά μεγάλη. Κοίταξε να δεις κάτι. Πρέπει να τη γεμίσουμε. Από τα τηλέφωνα που έχω δει, μου φαίνεται. Θα έχουμε πολύ κόσμο. Αν δεν πειράζει, θα το διευθυνθήσουμε. Μην ανησυχείτε και δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα βρεθεί. Και βεβαίως, όπως πάντα σε εκδηλώσεις. Να πούμε και το τηλέφωνο σήμερα, ναι, εδώ. 2-10. Ναι, έχεις δίκιο. 2-10-34-28-6-76. 2-10-34-28-6-76. Έχουμε μέρες γιορτών σήμερα στο ΗΡΟΗ, στο ΕΠΑΜ, γιατί γιορτάζει ο λαός μας. Ο λαός μας κατεβαίνει και διεκδικεί το αυτοδίκαιο, δικαίωμά του να ζει σε αυτόν τον τόπο και να ευημερήσει σε αυτόν τον τόπο. Και έχει καταλάβει ο λαός, αγαπητέ Δημήτρη, ο λαός έχει καταλάβει. Ένας από τους ηγέτες των αγροτών μιλούσε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο, κάποιος Σιδηρόπουλος. Ξέρετε τι είπε αυτός? Όπως μας κατέστρεψαν τη βιομηχανία με τους μηχανισμούς τους οποίους προσπάθησαν, έτσι τώρα θέλουν να καταστρέψουν και τους αγρότες. Διότι πολλοί από εμάς λέμε να τα παρατήσουμε, να φύγουμε, να πάμε κάπου μετανάστες. Ο στόχος είναι η αγροτική γη. Όση αγροτική γη, όχι όλη την αγροτική γη.
ένα περίπου 20-30% της καλλιεργήσιμης γης στην Ελλάδα. Και αυτό που σας λέω δεν είναι εκτίμηση. Θέλουν να μας το πάρουν. Είναι report. Όχι. Όχι απλά να το πάρουν. Έχουν στόχο να το δώσουν στα επενδυτικά funds. Μάλιστα. Στα επενδυτικά κεφάλαια. Τα οποία βεβαίως θέλουν να τα αξιοποιήσουν από πειραματισμούς Monsanto και λοιπές πολυεθνικές μέχρι κερδοσκοπία γης και όλα αυτά τα πράγματα. Το υπόλοιπο 80% δεν έχουν τι να το κάνουν. Οπότε θα το λαιλατήσουν μέχρι αηδίας και θα εξαναγκάσουν ολόκληρα χωριά, τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας, είτε να πεθάνει όπως πεθαίνει ήδη, είτε να σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, μιλάμε για ένα ξεκλείδισμα πρωτοφανών διαστάσεων που μέχρι τώρα το βλέπαμε μόνο σε πρώην αποικιακές ή αποικιοκρατικές αποικιακές χώρες. Όπως για παράδειγμα έγινε το ξεκλείδισμα της αποικιακής Αφρικής. Λοιπόν, όπου πλέον δεν έμεινε ουσιαστικά αγροτικός πληθυσμός, δεν έμεινε αγροτική κοινωνία. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, Δημήτρη, η πατρίδα μας που έχει εξαιρετικό χώμα, εξαιρετική γη και εξαιρετικό κλίμα, έχουν βάλει και αυτά στόχο τους. Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι πολύ απλό. Αν ήσουν στη θέση τους. Βέβαια. Έτσι. Πού θα βρίσκες καλύτερο περιβάλλον αγροτικών πειραματισμών. Μάλιστα. Για τις agro-business. Μάλιστα. Πες μου, πού θα βρίσκες. Το δοκιμάσανε στην Ινδία, τα δοκιμάσαν αλλού και εκεί πραγματικά είχαμε μια εκτείναξη των αυτοκτονιών, των μαζικής καταστροφής και ερήμωσης γης και όλα αυτά πράγματα. Όλα αυτά όμως γιατί συνέβαιναν. Συνέβαιναν σε ένα περιβάλλον ακραίων συνθήκων. Εδώ έχει εύκρατο κλίμα, το καλύτερο, μάλιστα, κλίμα, το καλύτερο κλίμα για να μπορέσει να δοκιμάσει τις μεγαλύτερες δυνατότητες της δικής της βιοτεχνολογίας, τον agro-business δηλαδή. Γι' αυτό θέλουν αυτό, αλλά δεν θέλουν όλοι. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένα. Πρόσφατα είπατε για τη γη, θέλουν να μας πάρουν τη γη μας. Σας μιλάω από Ξάνθη, Μιχάλης λέγομαι. Ναι. Γεια σου Μιχάλη. Είμαι κρεοπόλης, θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε ελληνικά μοσχάρια να πουλάμε. Και δεν πουλάμε ελληνικά μοσχάρια γιατί δεν υπάρχουν στην αγορά και δεν μας αφήνουν. Είναι τόσο μηχανικό. Σωστό, είναι αυτό. Για να πεις να κάνεις φάρμα δική σου. Θέλουν να μας πάρουν τη γη για να κάνουν τα καλύτερα μοσχάρια εδώ. Αν θα φέρουν τις φάρμες τους εδώ πέρα αργότερα. Και θα μας πουλάνε πάλι το δικό τους το κρέας, αντί να τον φέρνουν με τα λύκες εκεί εδώ, θα το πουλάνε από εδώ πέρα άμεσα, γιατί η ελληνική γη βγάζει τα καλύτερα μοσχάρια. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1993 η Ελλάδα είχε δική της παραγωγή. Σωστό. Το θυμάστε σίγουρα, ασχολείστε με αυτό, τα λέτε. Βεβαίως. Καταρχάς είμαι πολύ συγκινημένος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και υπήρχε τότε και πολιτική απογαλακτισμού για να δημιουργούνται φάρμες από βόδια. Ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη επένδυση. Όχι, όχι. Αυτό που είχε ο Κυρμίτσος, ο Βαρβαστάτης και ο Κυραπόσταλος που είχαν από 3-5 μοσχάρια, πάει, πέθανε αυτό. Δεν μπορεί να επιβιώσει, ούτε με αμνοερήφια πλέον δεν μπορεί να επιβιώσει. Με λιτέο πυρετό, σπογκώδη κεφαλοπάθεια, συνέχεια αρρώστιες. Λέτε και τόσα χρόνια δεν είχαμε. Τώρα ξαφνικά βγήκαν και πρέπει τα φορτηγά να περάσουν τα ειδικά τα νερά που έχουν εκείνο το φάρμακο και ξεπλένεται για να μην περάσει από περιοχή σε περιοχή. Και είναι δύσκολο το θέμα. Στη Θράκη ιδίως μας έχουν στραγγαλίξει άσχημα. Το αμνοερήφιο της Ελλάδος δεν υπάρχει. Έχω φίλους που ζουν στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Ιταλία και μου λένε αυτό το παϊδάκι που τρώμε, αυτό το αρνί που τρώμε το Πάσχα εδώ δεν υπάρχει. Και αυτό τους χαλάει τον ανταγωνισμό, ότι η ποιότητα της Ελλάδος δεν υπάρχει. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είναι αυτό το ιδιαίτερο κλίμα και το χώμα. Βγάζαμε το ασπρόμαυρο το δικό μας μέχρι το 1993 και βγάλαμε μετά τις τρελές αγελάδες, δεν ξέρω αν θυμάστε. Βεβαίως. Και έγινε η γενοκτονία της ράφτας μας τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μπαίνουν από το στάβλο και σφάζαν όλα τα μοσχάρια για να πάρουμε λιμουζίν, σαρολέ, ζιμενταλ, μερσεντές μοσχάρια. Αυτές είναι οι γράτες που κυκλοφορούν τώρα. Τα παίρνουμε 5 μηνών, τα μεγαλώνουμε και τα πουλάμε σαν ελληνικά. Αυτό είναι το 18% που υπάρχει στην αγορά. Και το άλλο 82% έγινε κατευθείαν σφαγμένο απ' έξω. Το ζήτημα. Ναι. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι αν έχουμε μια απελευθερωτική κυβέρνηση αργότερα, θα μπορέσει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα η παραγωγή. Υπάρχει μαγιά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τώρα μεγαλώνουν μόνο αγελάδες για γάλα και τα αρσενικά τα διώχνουν. Τα δίνουν 150 ευρώ, φεύγουν στα απομακοχώρια, τα μεγαλώνουν πομάκια και τα σφάζουν για την πάρτι τους. Μπορούμε να κάνουμε μονάδες και να έχουμε μοσχάρι πάρα πολύ γρήγορα. Ακούω τον κύριο Καζάκη και εσείς κύριο Παύλος, είπαμε. Λάμπρος.
Κύριε Λάμπρο, και εσείς συμβάλλατε πάρα πολύ, γιατί ο κύριος Καζαγής τον φόραγε, τα λέει μονορούφι όλα. Βοηθάτε πάρα πολύ στην εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σχήμα σας και από εδώ και πέρα. Βέβαια, τον κύριο Καζαγή τον ακούω από το 2012 που ήρθε εδώ στην Ξάνθη και μετά ξανά στην Ξάνθη και στην Καβάλα. Δεν θέλω να σας φάω το χρόνο για πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί... Να μας ακούσετε και τη Δευτέρα από την ΕΡΤ Open. Δευτέρα το μεσημέρι στη μία. Θα είναι τα δουλειά, έτσι, έτσι, το δουλειά. Όλα, πιστέψτε μου, είμαι με το ακουστικό, με το τηλέφωνο, τα βάζω και ακούω όλες τις εκπομπές, ό,τι υπάρχει, τα ακούω, ενημερώνω και μιλάω. Εκεί στην περιοχή σας δίπλα, στην Κομοτηνή. Στην Κομοτηνή. Μέχρι σήμερα το πρωί κρατούσαν τον υπουργό κλεισμένο μέσα στην περιφέρεια, το ξέρετε αυτό, ε. Τον ελευθερώσαν σήμερα ξημέρωμα. Αλλά θα... Πού θα γίνει εκπομπή στην ΕΡΤ Open, είπατε? Δευτέρα το, Δευτέρα το μεσημέρι ξεκινάει η εκπομπή στην ΕΡΤ Open, μία η ώρα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ στην Ξάνθη μαζευόμαστε αρκετοί φίλοι, μιλάμε τα βράδια, πίνουμε τα καφέ και μας και τα λέμε. Και... Λοιπόν, από εδώ και μπρος με το όπλο παραπόδα. Που μας έχετε διώξει. Θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά. Έχετε διώξει το φόβο, πραγματικά έχει έρθει η ελπίδα μέσα μας και ξέρουμε ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ωραία, με τη βοήθεια όλων θα γίνει. Και βεβαίως του Θεού για να θυμηθούμε το πατροπαράδοτο. Ευχαριστούμε που μας μάθατε να μην είμαστε κότες πλέον και να περιμένουμε το σφαγείο να μας κόψει το κεφάλι μέρα με τη μέρα. Σας ευχαριστούμε που μας έχετε εδώ στην ελπίδα. Και εμείς... καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας. Και εμείς ευχαριστούμε, παλικάρι. Όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ, να ξέρετε. Θα έρθουμε να τα πούμε από κοντά. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ονειρεύουμε μια περιοδία όπου η εκπομπή θα κάνει την περιοδία στην Ελλάδα. Ναι. Το ονειρευόμασταν παλιά, όταν ο Κακλαμάνος ήταν ακόμη έντιμος και μαζί κάναμε την εκπομπή και ονειρευόμασταν να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό όπου να είναι ένα φορητό στούντιο ραδιοφωνικό και να πηγαίνουμε παντού. Και με μηχανάκι γίνεται, με μοτοσυκλέτα μπορεί να γίνεται. Λοιπόν, σκέφτομαι πραγματικά αυτό το πράγμα. Και υπάρχει να ένας Έλληνας στη Γερμανία με το ποδήλατό του εκπέμπει περιφερόμενος από πόλη σε πόλη. Αυτό το ξέρω. Βεβαίως. Και ο Έλληνας αυτός μιλάει Γερμανοί. Προσέχετε την Ελλάδα. Μη μας διαβάλλετε. Ωραία. Ότι είμαστε τεμπέλες. Είναι η καινούργια Deutsche Welle. Της κατοχής. Όπως το είναι παλιά τη Χούντα, ας πούμε. Στη Χούντα. Λοιπόν, για όσους ενδιαφέρονται για την αίθουσα, ναι, όπου θα γίνει ένα είδος μαθήματος, ενός σεμιναρίου για το πώς ανοιχτή και συζήτηση μετά, πώς οδεύουμε προς το εθνικό νόμισμα και την ανάταξη της οικονομίας, σας λέμε ότι αύριο ή μεθαύριο θα σας ανακοινώσουμε την ημέρα και την ώρα. Η ώρα μάλλον θα είναι απογευματινή στην αίθουσα των σκηνοθετών. Είναι ένας μικρός κινηματογράφος. Εκεί μέσα λοιπόν θα συναντηθούμε. Η διεύθυνση είναι το ΣΥΤΣΑ 11 και επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα ότι τηλεφωνάει κόσμος, αυτό θα λέμε στον κόσμο. Να ετοιμάζεστε την άλλη εβδομάδα γιατί το ΣΥΤΣΑ 11. Απόγευμα, γύρω σε 7 απόγευμα, η ώρα συνήθως. Είναι... Η ημέρα θα ανακοινωθεί. Το ΣΥΤΣΑ 11 είναι στο κέντρο, πίσω από το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να μου σχολιάσεις. Πριν όμως πάμε, επειδή έλεγε για κάτι για την κτηνοτροφία και έχει αξία να το πούμε. Ο φίλος από την Ξάνθη, ναι. Γιατί υπάρχει και μια αυταπάτη σε ορισμένους μεγαλοκτηνοτρόφους. Και δεν μιλάμε για το μικρό μεσαίο ή το κρεοπόλι, το κτηνοτρόφο, ο οποίος έχει δει ήδη τι του έρχεται και έχει συνειδητοποιήσει, όπως ο φίλος έλεγε. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι μεγάλοι με τις κατάλληλες δικτυώσεις που για χρόνια παίρνανε τις επιδοτήσεις και κάνανε τη μούφα τη δουλειά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Απλά πράγματα, κοινή λογική. Πού επικεντρώθηκαν οι τεχνητές, να το πούμε έτσι, γονιμοποιήσεις και ανατροφές ζώων σαν και αυτές τις μάρκες που μας είπαν επιτρέπει. Επικεντρώθηκαν κυρίως στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στη Βρετανία. Μάλιστα. Εκεί έχει το χειρότερο δυνατό κλίμα για τέτοιου τύπου κτηνοτροφία. Διότι δεν υπάρχει ο ήλιος. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Αυτό που έλεγα πάντα ο λαός μας, ότι με τον ήλιο τα βάζουμε, με τον ήλιο τα βγάζουμε, οφείλουμε να το κάνουμε. Τα μοσχάρια δεν μεγαλώνουν διαφορετικά. Έτσι. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό και το βόλιο κρέας των νοτιών πολιτιών, των ΗΠΑ, όποτε υπήρχε, τώρα πλέον δεν υπάρχει. Αλλά ήταν καλύτερο. Της Λατινικής Αμερικής, έτσι όπως είναι της Αργεντινής ή και της Αυστραλίας, όπου είναι ανοιχτές εκτάσεις σε συνθήκες πραγματικά ηλιοφάνειας εντυπωσιακής, λοιπόν είναι το καλύτερο στον κόσμο, δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να είσαι agro-business, να θες να εξελίξεις αυτές τις ράτσες με χημικά μέσα ή με υβριδιακό τρόπο, με παρεμβάσει στο γόνιο, ναι, στο γονίδιο κτλ. Όπως θα κάνουν αυτά τα πράγματα, ποια χώρα θα επέλεγες ώστε να αφαιρέσεις το κλιματολογικό στοιχείο? Μάλιστα. Ποια χώρα θα επέλεγες? Ιδανική. Την Ολλανδία που έχει 4 μέρες ηλιοφάνεια? Ποια χώρα? Η ιδανική είναι η Ελλάδα. Οπότε τι κάνεις? Θα ξεκλειδίσεις τον αγρότη, ακόμη και τον μεγάλο, θα πάψει να υπάρχει κτηνοτροφία ολοκληρωτικά και θα επιλέξεις εκείνους τους χώρους που σε βολεύει, ώστε να εξελίξεις πειραματικά αυτές τις δράτσες που σε βολεύουν και σου αποδίδουν τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο κέρδος σαν εταιρείες. Με καταλαβαίνετε, έρχεται. Φίλες και φίλοι μας, ότι... ειδικά εσείς οι αγρότες, πάνε να μας πάρουν τη γη και το κλίμα, δηλαδή να καλλιεργούν αυτοί εδώ και να μας πουλάνε και εδώ και να τα στέλνουν και εσύ. Και μεταλλαγμένα πράγματα, δηλαδή τα οποία, πώς να το πούμε, μεταλλάσσουν το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι μεταλλαγμένα αυτά που τρώμε ή οτιδήποτε έχει μπει στη διατροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αυτό ερώτημα που μου είπες προηγουμένως για τον Νίκο τον Ιγκλέση. Ναι. Ο Νίκος ο Ιγκλέσης όντως έχει μια θέση που λέει ένα προς ένα το νέο εθνικό νόμισμα και κλείδωμα, με το ευρώ. Ναι, με κλείδωμα. Εδώ τώρα θέλει μια συζήτηση. Ο Νίκος ο Ιγκλέσης τον καταλαβαίνω γιατί το λέει. Το έχουμε συζητήσει μαζί και έχει δίκιο γιατί το λέει. Δηλαδή θέλει να απαντήσει στις λογικές Λαμπαδίτσα και υπολείπων, οι οποίοι λένε ότι φέρνουμε το εθνικό νόμισμα και το υποτιμάμε. Και θα αρχίσει η υποτίμηση. Αρχίσει η υποτίμηση. Η λογική της υποτίμησης, έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι ταξική επιλογή. Δεν είναι αναγκαία. Είναι ταξική επιλογή και γίνεται υπέρ του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να κάνεις υποτίμηση. Εκτός και αν όλα παιδαίνουν στραβά και καταραίει η οικονομία. Τότε ναι. Και το ισοζύγιο έχει ανάγκη. Έτσι, μπράβο. Όταν δεν πετύχεις δηλαδή να μειώνεις το ισοζύγιο, το εξωτερικό σου έλλειμμα, και δεν πετύχεις να καταπολεμήσεις το παρασιτικό έλλειμμα του κράτους. Μα αν δεν τα πετύχεις αυτά, τότε καληνύχτα. Σηκώ και φύγε από την κυβέρνηση. Σηκώ και φύγε. Θα πάρεις το λαιμό σε όλο τον κόσμο. Όμως το να λέμε ότι θα πάμε να κλειδώσουμε με το ευρώ το νέο εθνικό μας νόμισμα είναι το ίδιο καταστροφικό με την υποτίμηση. Γιατί? Πρώτον, ποιος μας είπε ότι το ευρώ θα είναι σταθερό? Από πού το βγάζουμε το συμπέρασμα? Δηλαδή, είπαμε προηγουμένως και το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, Δημήτρη, λες να μην δεθούμε μαζί του. Βεβαίως. Ένα-ένα. Το ζήτημα το να δεθείς με το ευρώ σημαίνει ότι θα ακολουθήσεις την τύχη του ευρώ. Mm-hmm. Την τύχη του ευρώ. Γιατί? Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί είναι να φάει μεγάλη βουτιά το ευρώ μόλις φεύγει η Ελλάδα. Δηλαδή θα ακολουθήσουμε την πορεία του. Δεν ξέρω που θα σταθεροποιηθεί το ευρώ. Ενδεχομένως να μην μπορούσαν καν να το σταθεροποιήσουν. Στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ευρώ ευρύτερα. Δεν είναι λόγω Ελλάδας, αλλά λόγω κατάστασης ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα ακολουθήσει το δικό μου νόμισμα την ελεύθερη πτώση του ευρώ? Είμαστε τρελοί? Με την ελπίδα ότι ο Ντράγκη θα το σταθεροποιήσει κάπου? Τρελοί είμαστε. Άρα τι, Δημήτρη? Ένα-ένα, γιατί πρέπει να τα καταλαβαίνουμε αυτά. Ένα-ένα. Δεύτερο, ωραία, να μην το κλειδώσουμε με το ευρώ, να το κλειδώσουμε με άλλο νόμισμα. Πολύ ωραία. Η λογική κλειδώματος της ισοτιμίας εφαρμόζεται από την εποχή του Bretton Woods. Αυτό δεν κάναμε. Που σταμάτησε, δηλαδή, ο χρυσός να είναι το νίκησμα. Ναι. Αυτό δεν κάναμε με το 1952 που κλειδώσαμε την ισοτιμία με το δολάριο στις 30 δραχμές. Ένα δολάριο η μεταρρύθμιση Μαρκεζίνη, νομισματική μεταρρύθμιση Μαρκεζίνη, όπου κλειδώθηκε για περίπου 30-40 χρόνια μέχρι το 1973. Δηλαδή 20 χρόνια. Έτσι, 20-21 χρόνια. Λοιπόν, και πάλι, όχι μόνο δεν πέτυχε, αλλά κατέρευσε ολόκληρο τον Bretton Woods και παραλίγο να συμπαρασύρει και την οικονομία μας. Λοιπόν, τι συμπέρασμα έβγαλαν οι οικονομολόγοι από αυτό το πράγμα? Ότι δεν επιτρέπεται κλείδωμα ισοτιμίας με κανέναν τρόπο του εθνικού νομίσματος. Αυτό έβγαλε σαν συμπέρασμα, για παράδειγμα, ο Ξενοφώντας Ζολώτας στις νομισματικές του μελέτες που τις εισηγήθηκε στον ΟΗΕ τότε. Ναι. Λογικό είναι να θέλουν κλειδώματα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνουν, εξομοιώνουν το κόστος χρήματος. Και έτσι το κεφάλαιο μετακινείται εύκολα από χώρα σε χώρα χωρίς κόστος χρήματος. Τι σου λέει όμως εκείνος ο οικονομολόγος ο οποίος προστατεύει την οικονομία, δηλαδή έχει σαν βασικό του κριτήριο την προστασία της οικονομίας? Τι σου λέει? Σου λέει προς Θεού
να έχεις ελευθερία, πλήρη ελευθερία κινήσεων στον τόπο διαμόρφωσης της ισοτιμίας. Που σημαίνει τι? Επιδιώκω σταθεροποίηση ισοτιμίας χωρίς να κλειδώσω και χωρίς να επιβάλλω πολιτική διολίσθηση ή υποτίμησης. Η πολιτική δηλαδή που εισηγήθηκε το 1945 ο Άγγελος ο Αγγελόπουλος. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει εάν η ισοτιμία είναι, το λέει στο βιβλίο του αυτό για την ανασκιώτηση της χώρας, μεταβατικό πρόγραμμα. 1945 ήταν το πρόγραμμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας που θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί αν δεν υπήρχε ο εμφύλιος και η επέμβαση των Αγγλέζων. Λοιπόν, που το οποίο το προσπέγραφε και ο τότε διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ξενοφώντας ολότερα, δηλαδή ήταν κοινής αποδοχής και των δύο πολιτικών παρατάξεων. Μάλιστα. Της εποχής του εμφυλίου. Λοιπόν, δεν επετράπη φυσικά να, γιατί η χώρα δεν έπρεπε να πατήσει τα πόδια της, γιατί η χώρα δεν έπρεπε να ανακαλύψει τις δυνάμεις της και φυσικά να παραμείνει προτεκτοράτο των Εγγλέζων, των Αμερικάνων και οποιοδήποτε απειοκράτη έτσι έρθει προς το προσκήνιο της χώρας. Τι έλεγε μέσα ο Αγγελόπουλος, λέει, δεν με ενδιαφέρει και ούτε μας ενδιαφέρει εάν η νέα δραχμή είναι ίσον με 10.000 χρυσές λίρες. Τρομερό ποσό, ε. Άκου ισοτιμία. Μία δραχμή με 10.000 χρυσές λίρες. Ούτε τάλαντο αρχείο με. Λοιπόν, τρελά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει. Το βασικό μου με ενδιαφέρει είναι αυτό το νόμισμα να έχει, μάλλον ανάποδα τα είπα, μία χρυσή λίρα 10.000 δραχμές. Που ήταν πολλά. Σήμερα, όταν έφυγε η δραχμή από το προσκήνιο, ήταν περίπου στις 600-700 χρυσή λίρα. Δραχμές. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως να είναι σταθερή η ισοτιμία. Να κυμαίνεται ελάχιστα έως μηδενικά. Έτσι. Και αυτό το νόμισμα να έχει αγοραστική δύναμη από πίσω του. Δηλαδή ο κόσμος να μπορεί να αγοράζει τα αγαθά του. Και έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, ανεξάρτητα τι θα γίνει στο εξωτερικό εμπόριο, ανεξάρτητα από πόσο θα μπορούν να αλλάξουν οι τιμές στο διεθνές εμπόριο, να μπορώ να δίνω εισόδημα στον κόσμο μου ώστε να παρακολουθεί αυτή και έτσι να διατηρώ την ισοτιμία σταθερή. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει. Να κοπεί η ανεργία. Έτσι λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε με το νέο εθνικό νόμισμα? Να αποφασίσουμε με ποια νομίσματα θέλουμε να έχει σχέσεις. Ποια είναι αυτά τα νομίσματα? Με αυτά τα νομίσματα που θα έχουμε κλείσει συμφωνίες με τα κράτη εμπορικών ανταλλαγών και με βάση τις συμφωνίες αυτές, όχι θα κλειδώσουμε, θα διαμορφώσουμε την ισοτιμία που θα θελήσουμε να το κρατήσουμε και αυτό σταθερή. Πώς θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε σταθερή? Με δύο τρόπους. Πρώτον, δια της κρατικής συμφωνίας. Δηλαδή, πάμε ας πούμε για παράδειγμα με τις ΗΠΑ και λέμε μέσα θέλουμε αυτό, να αγοράσουμε τεχνολογία γιατί την έχουμε ανάγκη. Πολύ ωραία. Θα το αγοράσουμε στην ισοτιμία αυτή, η οποία θα κρατηθεί σταθερή για 2 χρόνια ή για 3 χρόνια, για να μπορέσουμε να έχουμε τις ισοληψίες που χρειάζεται. Έτσι, πολύ ωραία. Πάμε στην Γερμανία ή στη Ρωσία, με ανάλογο τρόπο θα γίνει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, εάν η οικονομία με τις πολιτικές που θα εφαρμοστεί θα μειώνει τα ελλείμματα εξωτερικά και ταυτόχρονα δεν θα χτυπήσει και θα καταπολεμήσει οριστικά τον παρασιτισμό στο κράτος, τότε δεν έχουμε λόγο να σπάσουμε αυτού του τύπου της. Για να δώσω ένα παράδειγμα, η ελληνική οικονομία την εποχή που κλείδωσε την ισοτιμία της 1 προς 30, 1 δολάριο 30 δραχμές επί Μαρκεζίνη το 52, αν θυμάμαι καλά το 52 ήταν ή το 53, δεν θυμάμαι, τότε ήταν, αρχές του δεκαετίας του 50, κατόρθωσε και κράτησε αυτή την πολιτική συμφωνία, την πολιτική συμφωνία, ναι, έτσι, μέχρι το 73, χωρίς να προσφύγει στο Δελτανιτάφ. Γιατί τότε οι Αμερικανοί είχαν φτιάξει το Δελτανιτάφ στο πλαίσιο του Bretton Woods, έτσι ώστε χώρες που πιέζονταν πάρα πολύ να υποτιμήσουν το νομισμά τους, να συντρέξει το Δελτανιτάφ και να τους δώσει επιπλέον δολάρια και να μην το υποτιμήσουν το νομισμά τους. Από τις 40-50 χώρες που είχαν κλειδώσει τη σχέση του νομίσματός τους με το δολάριο, νομίζω ότι η Ελλάδα και κανένα δυο ακόμη δεν προσέφυγαν στο Δελτανιτάφ για τέτοια δουλειά. Μάλιστα. Και ήταν η οικονομία της κακιάς συμφοράς. Δεν μιλάμε τώρα για μια οικονομία τέτοια. Και όμως δεν πήγανε. Και όμως δεν πήγανε. Και ας είμαστε και μέτοχοι. Γιατί είμαστε μέτοχοι. Βεβαίως. Ναι, ναι. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε από το Δελτανιτάφ. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Να πάρουμε τα λεφτά μας δηλαδή. Βεβαίως, να μας εξαργυρώσουν τις λεγόμενες τραβηκτικά δικαιώματα που υπάρχουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται συνεισφορά του κάθε κράτους, να τα πάρουμε όσα και αν είναι αυτά. Αυτά δεν είναι παραπάνω από
αν θυμάμαι καλά, περίπου 20, ίσως και να λέω 25 πολλά. 25 εκατομμύρια ήταν τότε. Ναι, αλλά τώρα είναι περίπου στα 20 δις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εξαργυρώσουμε, να τους καταγγείλουμε διεθνώς το ότι παραβιάσαν το καταστατικό του Δέλτα Νιτάφ για να μας χώσουν στα μνημόνια που θέλανε οι Ευρωπαίοι, παραποιήσανε και παραβιάσαν το καταστατικό, απόδειξη το βιβλίο του κυρίου Ρουμελιώτη που έβγαλε προσφάτως, ο οποίος είναι συνένοχος αυτήν την ιστορία, γιατί ήταν εκπρόσωπος Ελλάδας. Εκπρόσωπος εκεί. Έτσι, λοιπόν. Και μετά να προχωρήσουμε σε μια ανεξάρτητη πολιτική, πολυμετοπική, δηλαδή και πολυκεντρική, με όλους να τα έχουμε καλά. Λοιπόν, στη βάση της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας. Λοιπόν, όπως λειτουργεί πάντα το διεθνές δίκαιο, μάλλον με τα πολεμικά. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, εκεί είναι η διαφωνία. Είναι από τα λίγα ζητήματα διαφωνίας με τον Νίκο τον Ιγκλέση. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά είναι από τα λίγα. Πιστεύω ότι προσπαθώντας να ξεστραβώσει το κλαδί που το έχουν στραβώσει οι μνητές της υποτίμησης, το στραβώνει από την άλλη μεριά και εμπλέκεται σε λογικές PEG που καμία χώρα, που PEG είναι το κλείδωμα της ισοτιμίας, καμία χώρα με κανένα νόμισμα δεν τα, πώς το λένε, δεν μπόρεσε να, παράδειγμα, το κλείδωμα της ισοτιμίας τους Αργεντινής με το δολάριο. Κατέρευσε η οικονομία. Και τι να πάμε να κάνουμε εμείς. Πάντως, είχανε κλείδωμα και η Ελβετία με το ευρώ. Ναι, όχι, το απελευθέρωσε. Μετά το απελευθέρωσε. Το απελευθέρωσε γιατί είδε ότι ακόμη και μια Ελβετία, έτσι, με την εισρωή κεφαλαίων που έχει λόγω τραπεζικού στήματος και μια παραγωγική βάση ισχυρή, δεν άντεχε την πίεση του κλειδώματος και το απελευθέρωσε. Ακόμη και με την Κίνα, πρόταση που μου την είχε κάνει ο Καμένος, όταν πρώτο είχαμε συναντηθεί, μου είχε πει ότι να ρε παιδί μου, γιατί να μην φύγουμε από το ευρώ, να φτιάξουμε την οικονομία και το κλειδώσουμε με το One. Άλλη μεγάλη καταστροφή. Γιατί δεν μπορείς από τη στιγμή που κλειδώνεις με μια μεγαλύτερη οικονομία, με μια οικονομία η οποία παίζει διεθνή ρόλο, είσαι υποχρεωμένος να υπόκεισαι στο, να γίνεις έρμεο το δικό τους διακυμάνσιο. Μα αυτό πάμε να ξεφύγουμε, από αυτό πάμε να ξεφύγουμε. Μάλιστα. Έτσι, για να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό άλλωστε, δυστυχώς, αυτό δεν αφορά τον Νίκο τον Ιγκλέση, για τους λόγους αυτούς, για να μην ακουστούν αυτά στον πολιτικό διάλογο περί του εθνικού νομίσματος, γι' αυτό κάποιοι θεωρούν ότι η φωνή του ΕΠΑΜ πρέπει να σιωπήσει, να μην ακούγεται. Μάλιστα. Γιατί εύκολα μετά. Τώρα το καταλαβαίνω, ναι. Με τέτοιες διαφοροποιήσεις που για τον πολύ κόσμο αυτά είναι δευτερεύοντα. Λεπτομέρειες. Αλλά σε αυτά όμως μπορεί να στηριχτεί η αυριανή αντεπίθεση των αγορών και του κεφαλαίου και να σου αλλάξουν τα φώτα. Μάλιστα. Και ίσως και γι' αυτό δεν ξέρω εσύ τι θέλω να μου πεις. Στην περίοδο αυτή που θα υπάρχει το εθνικό νόμισμα, πρέπει να γίνει και ένας προστατευτισμός, ένας μερκαντιλισμός. Βεβαίως, δεν θα μπορεί να μπαίνουν προϊόντα. Βεβαίως, στην Ελλάδα, εγώ είναι τα που τα παράγουμε εμείς. Την πολιτική για την οποία συζητήσαμε, την ονομάζουμε εμείς εδώ επιλεκτική ανταγωνιστική προστασία. Τι εννοούμε επιλεκτική? Μας. Επιλεκτική γιατί δεν αφορά όλα τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, επιλεκτική. Εκεί δηλαδή που έχω το συγκριτικό πλεονέκτημα να πραγματικά να ανθίσει η παραγωγή. Όπως είναι τα αγροτικά μου προϊόντα. Και όχι όλα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν θα κάνουμε εδώ πέρα, πώς να το πούμε, να φέρουμε την αβοκάντο και να θέλουμε σόν και καλά να κάνουμε. Όχι, έχουμε παραδοσιακά προϊόντα. Δυναμικές καλλιέργειες. Πράγματα τα οποία μας έρχονται από την αρχαιότητα. Που θρέψανε τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα. Εκεί θα δώσεις την έμφαση. Μοναδική ελληνική σπόρη. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να προστατεύσεις την μπανάνα, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορείς να κλείσεις ή τη ζάχαρη, για παράδειγμα. Τώρα βεβαίως υπάρχουν τα εργοστάσια ζάχαρης που οφείλεις να έχεις και να μπορείς να τους αξιοποιήσεις και να τα αναπτύξεις με εναλλακτικούς τρόπους και ανάπτυξη. Έτσι, που υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, με ειδικά προϊόντα, εξειδικευμένα κτλ. Αλλά όταν μπορείς να έχεις δυνατότητες να έχεις καλύτερο προϊόν και πολύ πιο φτηνό, θα το κάνεις και θα δώσεις όλη σου την έμφαση εκεί που πραγματικά μπορείς να έχεις το υψηλότερο επίπεδο προϊόντος σε ποιότητα και φυσικά παραγωγή. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό είναι το επιλεκτικό. Το ανταγωνιστικό είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεις κίνητρο στον παραγωγό σου. Ακριβώς. Να αυξάνει την παραγωγή. Λοιπόν, δηλαδή δεν θα κάνουμε το σύστημα παραγωγής δασμολογικής προστασίας που υπήρχε, ας πούμε, στην Ελλάδα στη δεκαετία του 60 και του 70. Προστατεύονται τα πάντα, ό,τι σκατολοίδι και να φτιάξεις εδώ πέρα, ό,τι και να πουλάς εδώ μέσα προστατεύεται. Όχι, μεγάλε. Λες, ό,τι παράγω εδώ το προστατεύεται. Αν δεν εξαντληθεί η δική μου παραγωγή, δεν θα εισάγεται απολύτως τίποτα. Να μπει άλλο. Απολύτως τίποτα. Αυτό το κάνει η Αμερική.
Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Όμως, από τη στιγμή που εξαντληθεί η δική μου παραγωγή, έτσι, αυτό που θα εισαχθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εισάξιο, τουλάχιστον σε ποιότητα, χαρακτηριστικά προϊόντος, ποικιλίας και όλα αυτά τα πράγματα, με το δικό μου προϊόν. Δεν μπορώ να παράγω εγώ Mercedes, παράδειγμα, αυτοκίνητα υψηλής, ας πούμε, και όλα αυτά, και να μου φέρει στάτα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Και μετά να τα συγκρίνουμε, θα πεταχτεί έξω ο παραγωγός μου. Ή, για παράδειγμα, τις φοβερές ελληνικές ποικιλίες, είτε ορεινής κτηνοτροφίας σε βοηδή, είτε παιδινής κτηνοτροφίας πάλι σε βοηδή, που είναι φοβερές ράτσες εξαιρετικής ποιότητας, απόλυτα προσαρμοσμένες στη βιοποικιλότητα που έχει η Ελλάδα και στο περιβάλλον, και να μου φέρνεις εσύ ό,τι σκατολοίδι θέλεις. Έτσι. Όταν έχεις, ας πούμε, το χιώτικο πρόβατο, για να πάμε εκτός. Μπράβο. Σωστό. Ναι, έχουν Ινστιτούτο και στην Κύπρο χιώτικου προβάτου και στη Βουλγαρία. Ναι, μιλάμε τώρα. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή της καλύτερης ελιάς, του καλύτερου σίκου. Έτσι, ναι. Λοιπόν, κάποτε πήγε η σίκη και τα λέει. Και δεν μπορείς να μου φέρεις από την Ταϊλάνδη, πώς το λένε, ξεραμένα σίκα. Δηλαδή, έλεος παιδιά, δηλαδή. Μάλιστα. Ακόμη και όταν, πώς το λένε, τελειώσει η δική μου παραγωγή, δεν έχω δηλαδή επαρκή να καλύψω, θα μου φέρεις, αλλά θα μου φέρεις εισάξια. Εισάξια σε ποιότητα. Τουλάχιστον για να δώσω το κίνητο στον παραγωγό μου την επόμενη χρονιά να αυξήσει την παραγωγή του περισσότερα. Και να ρίξει έξω προϊόντα τα οποία έρχονται να ρίξει έξω. Να, πώς να το πούμε, να υποκαταστήσει εισαγωγές. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτό είναι, θα είναι και πιο ακριβά αυτά. Δεν το συζητάμε, προφανώς. Λοιπόν, για παράδειγμα, εάν πεις ότι εγώ λεμόνια θέλω, ας πούμε, τα καλύτερα λεμόνια που παράγω, που είναι της Κορινθίας, αλλά και αλλού, αλλά είναι και της Κορινθίας, και με αυτά το μετράω εγώ, αυτό το λεμόνι που θα μου φέρνεις έξω, και φυσικά το λεμόνι που θα μου φέρνεις αφού έξω δεν θα έχει χημικά, ούτε προστατευτικά, ούτε τίποτα, έτσι. Τότε πες μου εσύ, το λεμόνι που φέρνουν από την Αργεντινή, παράδειγμα, πόσο θα στοιχίζει σε σχέση με το ελληνικό λεμόνι. Άρα υπάρχει κίνητρο να τα μαζέψεις και να τα πουλήσεις. Και ταυτόχρονα ο αγρότης να έχει μεγαλύτερη παραγωγή του χρόνου, για να μπορέσει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια πώλησης στην αγορά και να υποκατασταθεί η εισαγωγή προϊόντος. Αυτό σημαίνει επιλεκτική ανταγωνιστική προστασία. Τις εγχωρίες, λοιπόν, παραγωγής. Να πάμε σε κάτι άλλο. Είπες για τις επιδοτήσεις και σήμερα οι αγρότες, ξέρεις τι κατήγγυλαν, ότι η κυβέρνηση εδώ και 2-3 χρόνια δεν τους δίνει καμία επιδότηση. Βεβαίως. Τα παίρνει ισχύει από την Ευρώπη και τα πάει αλλού. Βεβαίως. Ισχύει αυτό. Μα πώς είναι αυτό? Αυτό είναι προδοσία. Τι να πω? Δεν είναι προδοσία, καταρχάς είναι κακούργημα. Δηλαδή, κανονικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λεφτά αυτά πρέπει να ζητηθούν πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελείως τυχαία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει απολύτως τίποτα. Τυχαίο. Παράδειγμα, όταν χρησιμοποιήθηκαν λεφτά από τα ευρωπαϊκά διαδοτικά προγράμματα για να αποζημιωθούν αγρότες, θυμάσαι τότε επί Νέας Δημοκρατίας, ναι. Έτσι, λύσαξαν οι Ευρωπαίοι και τα γυρίσανε πίσω. Λοιπόν, τώρα που χρησιμοποιούνται για να πληρωθεί το χρέος, επειδή τα παίρνουν αυτοί, έτσι, μπράβο, δεν τώρα δεν μιλάει κανένας. Τα παίρνουν αυτοί. Δεν μιλάει κανένας. Να ξέρουν όμως οι αγρότες ότι μπορούν να κινηθούν νομικά εναντίον της κυβέρνησης και να φέρουν και Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα αυτά είναι σκληρότατοι. Δεν αφήνουν περιθώρια. Δεν μπορεί οι αγρότες να προσφύγουν κάπου. Αυτό λέω. Μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια, γιατί οι προϋποθέσεις. Στα δικά μας δικαστήρια. Στα δικά μας δικαστήρια καταρχήν. Λοιπόν, και να κυνηγήσουν άγρια, γιατί οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν αυτά τα κονδύλια είναι πάρα πολύ αυστηρές για τα ζητήματα αυτά. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, οπότε, και δεν έχει καμία σημασία αν η Τρόικα ή οι θεσμοί έχουν υπογράψει αυτή την ιστορία. Καμία σημασία, γιατί δεν αναιρείται η αρχική δέσμευση των συγκεκριμένων χρημάτων. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως πρέπει να επανακαθοριστεί όλη η επιδοματική πολιτική. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η επιδοματική γεωργία, κτηνοτροφία και κτηνοτροφία και αλεία δεν μπορεί να μην υπάρχει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Μόνο που αυτή η επιδοματική πολιτική δεν μπορεί να είναι όπως αυτή που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να είναι στρεματική. Μάλιστα. Και να πω και κάτι άλλο. Πρέπει να επικεντρωθεί. Πρέπει να είναι και αυτή επιλεκτική και ανταγωνιστική. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πρέπει να επικεντρώσει στην ποιότητα του προϊόντος
και να πραγματικά να στηρίζει το εισόδημα, ειδικά σε δυναμικές και πρωτοπόρες καλλιέργειες. Μάλιστα. Έτσι. Θέλω εδώ να αναφέρω και κάτι που ακούστηκε, ότι ήδη ο Μητσοτάκης, ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τις επιλογές που έχει κάνει, άρχισαν οι πρώτες αναταράξεις. Κάποιος Γεωργιάδης που τον έχει βάλει, λέει, στο στρατηγικό σχεδιασμό. Ποιος, ο Άδωνης? Όχι ο Άδωνης. Α, άλλος Γεωργιάδης. Ο Άδωνης είναι αντιπρόεδρος. Α, ο τύπος που τα έχει οικονομήσει από τα σκόπια. Μπράβο. Κυρκυραίος, ναι. Είναι αυτός. Κυρκυραίος, ναι, ναι. Γίνεται το σώσε με στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο τύπος λέγεται έχει... από δημοσιογράφους ότι όπου να είναι θα το διώξει. Ναι, γιατί εμπλέκεται σε κυκλώματα στα Σκόπια και ιστορίες με κερδοσκοπία κτλ. Είναι μεγάλη ιστορία ο Γεωργιάδης αυτός. Έχει εμπλακεί σε πάρα πολλές ιστορίες που έχουν απασχολήσει και την ελληνική δικαιοσύνη. Ενίοτε, αλλά χάρη στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Την γλίτωσε. Την γλιτώνει. Ναι, και πάντα. Το βάζει τώρα. Ο Κούλης το βάζει στο στρατηγικό σχεδιασμό. Όπως έχω πει και δημόσια και το έχω γράψει και άλλωστε, η μεταβολή αυτή που γίνεται επιβεβαιώνει ότι πλέον το ανοιχτά και δημόσια, γιατί παλιά ήταν και καλυμμένα όσο μπορούσε να καλυφθεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα αυτό περνάει στα χέρια των αετονίχηδων. Μάλιστα. Των μαυραγωρητών ή αυτών που φιλοδοξούν να είναι μαυραγωρίτες στη νέα κατοχή. Γι' αυτό σωστά λοιπόν το είπαμε χτες. Μαύρο κουκοράκι. Έτσι. Τον, ναι, Κυριάκο. Ναι, ναι. Σε σχέση με την κότα, την πράσινη κάτασπρη πουλάδα που έκανε τις βόλτες της στο Μαξίμου. Αν ακούσουμε όμως και ένα τραγουδάκι, τον Άγγελο Εξάγγελο, για να πάρουμε και μια ανάσα και εμείς. Και... Φίλες και φίλοι μας, επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και για τα ερωτήματά σας. Σας θυμίζουμε το τηλέφωνο 210-34-28-676. Να σας θυμίσουμε ότι στα καλά βιβλιοπωλεία μπορείτε να βρίσκετε το περιοδικό Αντέως, με εξαιρετική ύλη και μάλιστα γραμμένη σε πολύ απλά ελληνικά. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι εξειδικευμένος για να μελετήσει, για παράδειγμα, την αυτοδιαχείριση στη Λατινική Αμερική, το τι σημαίνει αυτοδιαχείριση και τι προβλήματα δημιουργούνται και πώς το κράτος, αν δεν τη βοηθήσει, ένα κράτος όμως σωστό, δεν μπορεί να προχωρήσει. Εξαιρετικά άρθρα λοιπόν στον Αντέο που τον βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία της Αθήνας. Τέλος, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, θα δώσω μερικά νέα από τα πολλά που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Υπάρχουν κάποια πρόσφατα νέα, πολύ σημαντικά, και να τα σχολιάσεις ή να τα κουβεντιάσουμε μετά. Είναι γεγονός, αγαπητοί φίλοι, ότι στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και λίγα χρόνια έχουν γίνει τρομακτικές αλλαγές. Υπάρχει μια γεωπολιτική αλλαγή, πολλά νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Η περιοχή μας πριν από μόλις 8-9 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετική. Είναι η ίδια σήμερα η Λιβύη, είναι η ίδια σήμερα η Συρία όπου γίνεται πόλεμος και εμφύλιος πόλεμος, είναι η ίδια η Αίγυπτος, η Κύπρος είναι ίδια με αυτά που πάνε να γίνουν για ένα νέο σχέδιο ή με τους υδρογονάθρακες που ανακαλυφθήκαν στην υποθαλάσσια περιοχή της. Έχουμε όμως και τώρα σπαρταριστά νέα δεδομένα. Οι αρχηγοί των όπλων του Ισραήλ, οι οποίοι, ας πούμε, δεν το περιμένει κανείς, ο αρχηγός αεροπορίας και του Γενικού Επιτελείου, μιλήσανε, παρακαλώ, ξέρετε για ποιους? Για τους Κούρδους. Και είπαν ότι είναι αδικία αυτό που γίνεται στο Κουρδιστάν. Έγινε ένα συνέδριο επίσης στο Τελ Αβίβ, αγαπητέ Δημήτρη, μόλις πριν 2 μέρες, όπου μίλησε υπουργός της κυβέρνησης του Νετανιάχου, μια ωραιότατη κυρία με ένα λαμπρό πρόσωπο, πανέμορφη γυναίκα, είναι υπουργός δικαιοσύνης, και η οποία δήλωσε ότι το Κουρδιστάν πρέπει να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Mm-hmm. Και μάλιστα δεν μπορεί 20 εκατομμύρια Κούρδων να είναι ταλαιπωρημένοι και να ταλαιπωρούνται. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε στην επιφάνεια από έναν Έλληνα στρατηγό σήμερα, ο οποίος ήταν και στρατιωτικός ακόλουθος στο Τελ Αβίβ, ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες Ολλανδοί, Εβραίοι και Γερμανοί που εκπαιδεύουν Κούρδους. Mm-hmm.
Και όταν λέει 20 εκατομμύρια, πού είναι αυτά τα. Δεν είναι ούτε στη Συρία ούτε στο Ιράκ τα 20 εκατομμύρια. Στην Τουρκία. Είναι στην Τουρκία. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι μαχαιριά για την Τουρκία, η οποία δεν απαντάει. Κάνει πως δεν το άκουσε. Ναι. Από μια υπουργό σε συνέδριο για την πολιτική προστασία και εθνική ασφάλεια του Ισραήλ. Όμως έχουμε πάμε, τηλεφώνημα. Σας ακούμε μετά. Και μετά θα έχουμε ένα σχολιασμό αυτό που είπα μόλις τώρα. Σας ακούμε, παρακαλώ. Χαίρετε, είμαι η Κωνσταντίνα από τη Μυρτιά Ετωλοαγαπνανίας. Γεια σου Κωνσταντίνα. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στην εκπομπή στον κύριο Καζάκη και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάντα. Ήθελα να διευκρινίσετε κάτι γιατί δεν το καταλαβαίνω. Λίγο το θέμα των επιδοτήσεων. Γιατί είναι σημαντικές οι επιδοτήσεις, γιατί ας πούμε θα πρέπει να υπάρχουν. Ναι. Γιατί θα πρέπει ο αγρότης να δοκιμάσει καλλιέργειες οι οποίες δεν του αποφέρουν αμέσως εισόδημα. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος να τον στηρίξει έτσι ώστε να έχει τις βέλτιστες δυνατές καλλιέργειες. Για παράδειγμα, αν θέλεις να κάνεις πραγματική αγροτική παραγωγή, πρέπει να έχεις σχέδιο. Δηλαδή, τι να πεις. Να πεις ότι η καλλιεργήσιμη γη στην Ελλάδα χωρίζεται σε ζώνες. Ζώνες που επιτρέπουν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση σε συγκεκριμένα είδη. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να βάζεις καρπούζια στο Θεσσαλικό κάμπο, όπως πρότεινε ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της αγροτικής πολιτικής του Πασόκ, που είχε προτείνει τότε στους αγρότες Θεσσαλία, δεκαετία του 90, όταν ξεκληριζότανε το Στάρι και τα Δημητριακά και το Μπαμπάκι, και το Μπαμπάκι όταν τελείωνε πλέον η επιδότηση του Μπαμπακιού σε αυτή την ιστορία, τους πρότεινε να βάλουν καρπούζια. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Ούτε επίσης να βάζεις καρπούζια στη Ροδόπη, στο βουνό, καρπούζια λέω, στο Μπαμπάκι. Πρέπει να υπάρχουν ζώνες βέλτιστης καλλιέργειας, όπου εκεί να μπορεί ο αγρότης να ξέρει τι είναι εκείνο που πραγματικά θα του φέρει τη βέλτιστη το βόλτιστο αποτέλεσμα. Όμως, για να μπορέσει να αλλάξει καλλιέργεια, να μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, θα πρέπει να υπάρχει μια στήριξη, στήριξη από το κράτος. Διότι μπορεί για 2 ή 3 χρόνια να μην έχει εισόδημα. Καθόλου. Να μην μπορεί να το αποφέρει εισόδημα η παραγωγή του. Γι' αυτό χρειάζεται επιδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που λες, η ιστορία του τουρκικού κουρδικού κράτους ως προτεκτοράτο των Αμερικανών φυσικά και όχι με τον τρόπο που το διεκδικούσαν πάντα οι Κούρδοι ως ανεξάρτητη πατρίδα, έτσι, γιατί το Κουρδιστάν ως ανεξάρτητη πατρίδα είναι ένα δημοκρατικό εθνικό αίτημα το οποίο οφείλει ο κάθε πατριώτης απανταχωγής να το στηρίζει. Όπως στηρίζει τη δική του ελευθερία, της δικής του πατρίδας. Έχουν δικαίωμα. Και μάλιστα να ξεκαθαρίσουμε ότι από τη συνθήκη των Σεβρών το 1920 ο ίδιος ο Κεμάλ είχε αποδεχτεί την ύπαρξη της κουρδικής πατρίδας, του κουρδικού κράτους, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκαν οι Κούρδοι εναντίον του ελληνικού στρατού που τότε συνιστούσε απειλή και για τους ίδιους. Και εναντίον των ποντίων κάποια στιγμή. Και βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν τηρήθηκε βεβαίως αυτό το πράγμα, είναι ένα δημοκρατικό αίτημα το οποίο δικαίως το διεκδικούν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν να φτιάξουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί είναι ένα προτεκτοράτο. Σαν όλα τα υπόλοιπα προτεκτοράτα που φτιάχνουν στην περιοχή. Αυτό λοιπόν άρχισε για να γίνει, πρέπει να τσακιστούν εκείνες οι δυνάμεις που πραγματικά σηκώνουν με τον Α ή με τον Β τρόπο το αίτημα του κουρδικού κράτους ως απελευθερωτικό δημοκρατικό αίτημα. Και για να μπορέσουν να τσακιστούν ξεκίνησε η ιστορία με τον Οζαλάν, με τον Οτσαλάν. Από την εποχή του Οτσαλάν, τη σκευωρία και τη συνωμοσία και όλων αυτών που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, άσχετα που μας παρουσιάζονται ως πατριώτες σήμερα ή χθες ή οτιδήποτε, εμπλέκονται όλοι στη συνωμοσία που δεν έχει να κάνει μόνο με την παράδοση του Τσαλάν, αλλά με τη μετατροπή του κουρδικού ζητήματος από ένα κουρδικό, από ένα ζήτημα εθνικό απελευθερωτικού κινήματος και δημοκρατικού αιτήματος σε αίτημα nation building, όπως το λένε στο State Department, δηλαδή στο Υπουργείο Εξωτερικών ΗΠΑ, δηλαδή ως αίτημα δημιουργίας εκ του μηδενός ενός προτεκτοράτου.
το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις θα το θέσουν υπό την προστασία τους, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν σαν προκεχωρημένη βάση, όπως θα κάνουν όλα αυτά. Για να το κάνουν αυτό, έπρεπε να τελειώσουν με τα κινήματα. Έτσι, με το πρωθυπουργικό κινήμα των Κούρδων. Τα τελειώσανε στο Ιράκ, τα τελειώσανε με τον Οτσαλάν, ή τέλος πάντων σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό το μεγαλύτερο έγκλημα που έκαναν οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις τότε, και όσοι εμπλέκτηκαν εκεί πέρα, είτε από ηλιθιότητα είτε από σκοπιμότητα. Γι' αυτό η ΚΙΠ μπήκε στην ιστορία τότε. Μάλιστα. Και έστειλε τους πράκτορές της, και αυτοί που συνοδεύανε, και μας το παίζουν σήμερα πατριώτες, λοιπόν, και οι άλλοι που ήταν αφανείς, για να κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά για τους Αμερικανούς, και δεν ήταν για τους Τούρκους. Η όλη ιστορία μακροπρόθεσμα μύριζε αμερικανικό δάχτυλο, γιατί θέλαν να δημιουργήσουν κράτος που δεν θα απηχεί τα εθνικοπροθετικά αιτήματα των Κούρδων. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και τώρα το θέλει και το Ισραήλ. Τώρα ήρθαμε. Και αφού απαντήσουμε στο τηλέφωνο, θα πω και μια άλλη ανακοίνωση που έκανε Ισραηλινό Πανεπιστήμιο. Ωραία. Παρακαλώ, σας ακούμε. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήθελα καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή σας στον κύριο Καζάκη, που παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια. Τυχαίως βέβαια για πρώτη φορά την προσπάθειά του, και τη θεωρώ κάτι παραπάνω ίσως από ηρωική. Η ερώτηση μου είναι δύο ερωτήσεις, θα είμαι γρήγορος. Αν έχει υπόψη του ένα κίνημα το οποίο βοηθάει τους Έλληνες πολίτες που είναι χρεωμένοι, το οποίο λέγεται Αντίσταση τώρα, και ποια η γνώμη του, εφόσον φαντάζομαι ότι το έχει ακούσει. Ναι. Και σε μια δεύτερη φάση είναι κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι εμείς ως ΕΠΑΜ ή εσείς ως ΕΠΑΜ να ενώσουμε όλες τις αντιμνημονιακές δυνάμεις, γιατί έτσι όπως έχει πει σε πρώτη φάση ο κύριος, μάλλον αρκετές φορές έχει τονίσει ο κύριος Καζάκης, ότι περάναν όλων αυτή τη στιγμή είναι η σωτηρία της πατρίδος. Άρα οποιαδήποτε φωνή είναι προς την κατεύθυνση της σωτηρίας της πατρίδος, θα πρέπει να την ενώσουμε και να μην γίνει αυτό το οποίο έγινε το καλοκαίρι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι φαντάζομαι το καλοκαίρι αυτό που σας δώσανε ως απάντηση, ότι είμαστε υπερβολικά πατριώτες, γι' αυτό δεν μπορούμε να συμπορευτούμε με το ΛΑΕ, ήταν καθαρά μια συναλλαγή, η οποία έγινε επειδή οι επαναστάτες του ΛΑΕ δεν θέλησαν να μπουν στο περιθώριο, γιατί αναγκαστικά θα έπρεπε λόγω λίστας να μπουν μέλη του ΕΠΑΜΕΣΙΣ και κάποια άλλα αξιόμαχα μέλη σε εκλόγιμες θέσεις. Είπαν δεν είναι δυνατόν να μείνουμε εμείς απόξω, γιατί θεωρούσαν ότι είναι και δεδομένη η είσοδο του στη Βουλή. Ενδεχομένως ναι. Έχασε η Ελλάδα μια ευκαιρία. Έχετε ενδεχομένως να πραγματικά να είναι αυτός ο λόγος, ας πούμε, που κρυβόταν πίσω από αυτήν την δικαιολογία. Να σας πω κάτι για το ζήτημα των κινημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και το Αντίσταση τώρα που λέτε. Εγώ δεν τους έχω καμιά εμπιστοσύνη προσωπικά. Πιστεύω ότι πρόκειται για κάτι το οποίο, πώς θα το πούμε, εκμεταλλεύεται την αγωνία και τον καημό του Έλληνα πολίτη χωρίς κανένα αντίκρισμα. Χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Όλα αυτά τα κινήματα του διαδικτύου, θα ήθελα πάρα πολύ κάποτε να βρεθεί τρόπος να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Γιατί, για παράδειγμα, το κίνημα κατά των πληστηριασμών έχει πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είναι μερικές χιλιάδες ακίνητα τα οποία σώθηκαν. Λοιπόν, με αντίστοιχους έτσι πολίτες. Λοιπόν, πόσοι σώθηκαν διαμέσου αυτών των λεγόμενων κινημάτων του διαδικτύου, και τελικά τι κόστησε η συμμετοχή σε αυτήν την ιστορία? Γιατί στο μεμονωμένο μπορεί να μην κόστησε τίποτα, ενδεχομένως ένα τάλιο, ένα δεκάρικο, ένα κουσάρικο. Αλλά τελικά πού οδηγούν όλα αυτά τα πράγματα? Φοβάμαι ότι όλα πίσω από όλα αυτά τα πράγματα κρύβεται ιδιοτέλεια. Τώρα σε ποιο βαθμό και το τι γίνεται, γιατί βλέπω σκεπτικά, με αυτό το σκεπτικό το λέω, βλέπω σκεπτικά τα οποία είναι έολα. Δηλαδή δεν μπορεί δικαστήριο ή σοβαρό δικαστήριο τώρα, και ιδιαίτερα σε συνθήκες, πώς να το πούμε, κατοχής, που ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα την πίεση δέχει το δικαστής, να αποδεχτεί πράγματα που εμένα με κάνουν και γελάω, σκεπτικά δηλαδή, που με κάνουν και γελάω. Εμένα. Οι δίκες οι οποίες έχουν κηρυχθεί δηλαδή για εσάς είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην υφίσταται? Ναι. Και να μην είναι έτσι ακριβώς όπως το λένε. Τουλάχιστον αυτό με διαβεβαιώνει και η ΕΝΑ, δηλαδή η Επιτροπή Νομικής Αλληλεγγύης, που έχουμε τους μάχημους δικηγόρους του ΕΠΑΜ, που ασχολήθηκαν με αυτά τα κινήματα και με κάθε εντολή του ΕΠΑΜ, να το πούμε έτσι. Θέλω να πω δηλαδή με κατεύθυνση του ίδιου του ΕΠΑΜ, δηλαδή να βρούμε, γιατί πέρα από το ότι αυτή την πολιτική συνεργασία την οποία λέτε, έγινε προσπάθεια να υπάρξει έστω ένα συντονισμός, μια
συνεργασία σε κινηματικό επίπεδο. Και η νομική παρέμβαση είναι ένα στοιχείο κινηματικού χαρακτήρα, δηλαδή με την έννοια ότι παρεμβαίνει για να προασπίσεις πολιτικά δικαιώματα των πολιτών. Δεν υπήρξε καμία τέτοια δυνατότητα και δεν υπήρξε όχι μόνο γιατί δεν τον ήθελα κάποιοι, αλλά γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο. Πολύ μάλιστα καθολική άποψη των δικηγόρων μας είναι ότι είναι και θέμα, είναι πολύ πολύ αμφισβητούμενα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως όταν κάνεις τέτοια βήματα, ειδικά προς την δικαιοσύνη, πρέπει να μετράς πάρα πολύ, εκτός και αν δεν σε ενδιαφέρει η φήμη σου. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να πάρεις την υπογραφή του Κακομοίρη, και αν διαπραγματευτείς, δεν ξέρω κι εγώ σε ποια σαλόνια της αγοραίας πολιτικής. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Επειδή ξέρω και πιο συγκεκριμένα πράγματα, δεν θα ήθελα να προχωρήσω λεπτομέρειες για πρόσωπα και πράγματα συγκεκριμένα. Γιατί από την εποχή του Art FM που υπήρχε η εκπομπή, αλλά και νωρίτερα, είχα μιλήσει ευθέως και για συγκεκριμένα πρόσωπα που τους είχα καταγγείλει για ιδιοτέλεια. Από τότε με μισούν και με βρίζουν όπου βρεθούν, και μόνο αυτό κρίνει κανείς για το ποιοι είναι αυτοί και το ποιόν τους και το τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν. Λοιπόν, δεν δέχτηκαν ούτε μία φορά να γίνει, ανοιχτή εξέταση το τι, ρε παιδιά, πάνε να πετύχουν και με ποιον τρόπο τα πετυχαίνουν αυτά που λένε ότι πετυχαίνουν. Τίποτα. Το μόνο που γίνεται είναι όποιον πιάσουμε στο διαδίκτυο, που δεν ξέρει, που έχει κάποια αγωνία. Εδώ με τον όταν ο καρκίνος θέριζε, ας πούμε, κάποιοι πουλάγανε το ζωμό του γαλάζιου σκορπιού από την Κούβα. Λοιπόν, και πέφτανε οι άνθρωποι θύματα της δικής τους αγωνίας και απογοήτευσης. Το ίδιο νομίζω είναι και αυτά τα λεγόμενα κινήματα. Τώρα, το άλλο που λέτε είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό και μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή το να βρεθούμε σε κοινό μετερίζει. Αλλά ξέρετε, εμείς βάζουμε μια σοβαρή προϋπόθεση. Πέρα από το διατάφτα. Δηλαδή, ποιο είναι το διατάφτα. Τι πάμε να κάνουμε. Τι πάμε να πετύχουμε. Τι σημαίνει η ελευθερία της πατρίδος σήμερα, με τους σημερινούς όρους. Λοιπόν, υπάρχει και ένα θέμα. Τελικά μας νοιάζει η πατρίδα ή όχι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, και το ΕΠΑΜ βεβαίως, αλλά και εγώ προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει να μπλέξω σε μια ζωοπανήγυρη για το ποιος έχει καλύτερο ζώο στο χώρο της αριστεράς. Ούτε σε μια λαϊκή αγορά όπου το δικό μου πανέρι να πλασάρει την καλύτερη αριστερά από τις κακές αριστερές. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν εμπλέκομαι σε αυτή την ιστορία. Δυνάμεις δηλαδή, οι οποίες το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αποκαταστήσουν ή να έχουν, πώς να το πούμε, το βαρύνοντα λόγο που πρέπει, ή να διαφοροποιηθούν ως προς το πόσο αριστερές είναι, μας είναι παντελώς αδιάφοροι. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα στο ΕΠΑΜ έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος προέρχεται και από χώρους μη αριστερούς. Τι θα το πούμε αυτού του κόσμου? Πάμε να βαφτιστούμε όλοι αριστεροί για να πάρουμε να παλέψουμε για το αυτονόητο? Χάνεται η ίδια η έννοια της ενότητας του λαού, όπως τουλάχιστον την πρεσβεύουμε σαν ΕΠΑΜ, και θα πρέπει να υπάρξει σαν λαό. Από εκεί και πέρα, κάνουμε τα δύνατα δυνατά να υπάρχει μια σύγκληση όσων τουλάχιστον λένε ότι είναι πατριώτες. Αλλά δεν μπορείς, για παράδειγμα, πλησιάσαμε για παράδειγμα τον κύριο, άσε καλύτερα να μην το συζητήσουμε, να μην το πούμε επώνυμα, για να μην κόβουμε γέφυρες. Εγώ συνηθίζω, γιατί είμαι ένας άνθρωπος αψής, λιγάκι σαν τον Γολγοτρώνη που του λέγανε ότι ο Γολγοτρώνης ήταν νέος, λέει, στη διοίκηση περί των συμβάντων της φυλής του, λέει, όταν ήμουν νιός ήμουν αψής, και όταν έβγαζα το σπαθί δεν το ξανάβαζα στο θικάρι εάν δεν το γέμιζα αίμα. Δεν το βαφαμε αίμα. Λοιπόν, έχω αυτή την οτροπία, καθότι και εγώ μωραίτης, κοντοχωριανός του Κολοκοτρώνη, γι' αυτό να το περιορίσουμε λοιπόν. Λέμε, αντιμετωπίσαμε απόψεις όπως, α, ναι, βεβαίως να υπάρχει πατριωτικό αίτημα, αλλά διαλυθείτε λοιπόν εσείς και ελάτε κάτω από εμάς. Για μια στιγμή ρε μάγκα. Για μια στιγμή ρε μάγκα. Λοιπόν, υπήρξε και η άποψη ότι, για παράδειγμα, για να γίνει πατριωτική συσπήρωση χρειαζόμαστε ένα μπροστάρι. Ποιο μπροστάρι? Το μοσχάρι που μας δείχνουν τα μέσα μαζικής εξυπηρώσεις. Επειδή αυτόν ξέρουμε, βάλτε τον μπροστά. Δεν θέλουμε κανένα μπροστάρι. Θέλουμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και ας αναδειχθεί εκείνος που έχει πραγματικά το εκτόπισμα να αναδειχθεί. Το πραγματικό, δηλαδή τον πατριωτισμό, τη φλόγα,
τη σκέψη, τον τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο. Και ας φανεί, τι φοβόμαστε. Κύριε Καζάκη, ήθελα ναι. Μάλλον να συμπληρώσω την ερώτησή μου σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, οι αντιμνημονικές δυνάμεις είναι προκαθορισμένο ότι είναι αριστερή ρίζουσες προέλευσης και μόνο. Μέχρι στιγμής. Όχι. Δεν είναι. Δεν θα πρέπει να μονοπολίσουμε ότι οι αριστερές είναι αριστερές. Οι οργανωμένες δυνάμεις που είναι στο αντιμνημονιακό χώρο με το νέο χαρακτήρα που έχει πάρει αυτός μετά το δημοψήφισμα, ο αντιμνημονιακός χώρος είναι ο χώρος που στέκεται τουλάχιστον κριτικά απέναντι στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οργανωμένες δυνάμεις είναι πλέον μόνο της αριστεράς, με ξέρεις το ΕΠΑΜ βεβαίως πάντα. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις βεβαίως που υπάρχουν, οι προσωπικότητες, ή αν θέλετε. Οι συγκεκριμένες προσωπικότητες που έχουν ταχθεί, αλλά θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι και ο ακροδεξιός χώρος έχει και αυτός μια αντιμνημονιακή πολιτική. Εμείς δεν έχουμε ταμπού. Όχι, δεν έχουμε ταμπού σε αυτήν την ιστορία. Εμείς δεν εξετάζουμε, δεν κρατάμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Και γενικά όποιος κρατάει τέτοια πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, του δείχνουμε ευγενικότατα την πόρτα του ΕΠΑΜ. Δεν κρατάμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων εδώ μέσα. Πώς να το πούμε, κάποιοι από εμάς παλέψαμε και μέσα στα κόμματά μας για να μην έχουμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων όποτε και όπου υπήρξαμε. Δεν θα τα φέρουμε τώρα μέσα στο ΕΠΑΜ. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε τι γίνεται. Είναι το εξής. Προς τις αριστερές δυνάμεις συμβαίνει αυτό που σας είπα. Ένα θέμα. Όταν πας λοιπόν σε επώνυμους ανθρώπους που πραγματικά είναι πατριώτες ή τέλος πάντων δείχνουν να είναι πατριώτες, αντιμετωπίζεις αυτό. Ναι, βεβαίως, ναι, αν τεθώ εγώ επικεφαλής. Γιατί ρε φίλε να τεθείς επικεφαλής. Για μια στιγμή. Με καταλαβαίνει, γι' αυτό το είπα. Η φυλαρχία δηλαδή. Υπάρχει, δυστυχώς. Υπάρχει. Τη σωτηρία της πατρίδας. Και μάλιστα όταν μπαίνει σε αυτή τη βάση, η απάντηση πολλές φορές είναι, κοιτάξτε να δείτε κύριε Καζάκη ή κύριε Λάμπρο ή οτιδήποτε, εγώ έχω μια πορεία 40 τόσων ετών ή 70 τόσων ετών. Δεν μπορεί το δικό μου όνομα να μπει δίπλα στις κυρακατίνας. Εγώ με συγχωρείτε, όταν ακούω τέτοια πράγματα, μου γυρίζουν τάντερα. Γιατί εγώ παλεύω για την κυρακατίνα. Για τον οποιοδήποτε Έλληνα. Σου λέω, τον ταπεινότερο των Ελλήνων. Γι' αυτόν παλεύω. Γιατί γι' αυτό και θα χύσω το αίμα μου. Για κανέναν επώνυμο. Λοιπόν, εάν λοιπόν έχουμε τέτοιες νοοτροπίες και λογικές, με καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συμπράξουμε, δεν μπορούμε να σταθούμε δίπλα. Έτσι. Και τέλος πάντων, εάν υπάρχει μια ελπίδα σε αυτόν τον τόπο, εάν λέω, είναι να κινηθεί η ταπεινότερη των ταπεινών. Μόνο αυτοί μπορούν να φέρουν τη λύση. Γιατί αυτοί δεν έχουν ιδιοτέλειες τέτοιες που θα μας φέρουν σε πρόβλημα και τέλος πάντων το τομάρι τους είναι γδαρμένο τόσες πολλές φορές που ξέρουν πολύ καλά πώς και το τι πρέπει να κάνουν. Στο κράτος γραφής από την παλιγενεσία ο Χωριάτης έφερε τη λύση. Ούτε ο γραμματιζούμενος, ούτε πώς θα το πούμε, ο λόγιος που τους έλεγε σοφολογιότατους ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής, τους έχει βγάλει και μάλιστα ένα λίβελο εξαιρετικό εναντίον τους και λέει, αχ να έρθει εκείνη η ώρα να γλιτώσουμε τον Οθωμανό, να τελειώσουμε και με εσάς τους σοφολογιότατους. Έτσι έλεγε ο Σολωμός, ο Δύσμυρος. Λοιπόν, ο Χωριάτης, ο αγράμματος, αυτός με τη βρώμικη τη φουστανέλα και το σκισμένο το τσαρούχι που ανέβαινε πάνω στα βουνά και πέταγε σαν αετός μαζί με τους δικούς του αρχηγούς που ήταν γέννημα θρέμα δική τους. Αυτοί είναι που κρατήσαν και βεβαίως εκείνο το κομμάτι των φιλικών που στάθηκε δίπλα τους και τους έδινε νόημα στον αγώνα τους και τους έδινε, ας πούμε, πώς να το πούμε, χαρά και προοπτική. Δυστυχώς περισσότεροι από αυτούς βρήκαν εχθρό θάνατο, αλλά αυτοί ήταν που δώσανε το στίγμα. Εγώ σε αυτόν τον κόσμο ελπίζω, γιατί αν δεν τον πάρουμε αυτόν τον κόσμο, εάν δεν τον κινήσουμε αυτόν τον κόσμο, τότε χαθήκαμε. Δεν ξέρω αν ικανοποιεί η απάντηση. Πάντως δεν σταματάμε. Δεν παίρνουμε το όχι, το τωρινό, ή να το πούμε το όχι με το ναι υπό όρους ή το όχι υπό όρους το σημερινό, δεν σημαίνει καθόλου ότι αύριο θα συνεχίσει να είναι όχι. Μπορεί να είναι και ναι. Μπορεί να είναι και ναι. Και εμείς συνεχίζουμε. Το που είναι οι περιστάσεις. Ακριβώς. Πιστεύω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Και όπως αλλάζουν τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία, έτσι αλλάζουν και στους επωνύμους και τους λιγότερους επωνύμους και μέσα στα κινήματα αλλάζουν, πιέζονται οι καταστάσεις. Και έτσι και εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε και να σας πω κάτι, δεν μπορώ να μην είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω κάτι εντυπωσιακό, αλλά να ξέρετε ότι προχωράνε τα πράγματα. Δεν είναι στάσιμα. Το
εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κουράγιο στην προσπάθειά σας, γιατί δεν σας κρύβω ότι στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον που αναφέρω την προσπάθεια του ΕΠΑΜ, συγκεκριμένα τη δική σας ή μάλλον τέλος πάντων και των δύο ταυτόχρονα γιατί είναι αλληλένδετα, πολλοί αγνοούν και αγνοούν άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να αγνοούν, τα οποία έχουν ας πούμε ελεύθερη σκέψη και ή μάλλον αριστερή σκέψη. Ναι. Και παρόλα αυτά αγνοούν εντελώς την ύπαρξη. Μα γι' αυτό και γίνεται ο αγώνας. Και γι' αυτό ακριβώς τι να σας πω. Εσείς προσπαθείτε με έναν τρόπο που εγώ θεωρώ ηρωικό, γιατί δεν μπορεί κανείς να δίνει ψυχή και σώματι τώρα κάποια χρόνια και να υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα με ένα μεγάλο ποσοστό που ακόμα δεν τον ξέρει. Τι είναι αυτός. Από πού να με μάθει. Και απ' την άλλη εσείς να συνεχίζετε με ένα πάθος αμύωτο. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να μην αναρωτιόμαστε, εδώ παλιοί συναγωνιστές που έχουμε βρεθεί από το 2010 μετά κάνουν πως δεν με ξέρουν. Και θα μου πείτε τώρα πως θα με μάθει ο κόσμος. Εδώ κάνουν πως δεν με ξέρουν και στο 2016 ανακαλύπτουν ότι υπάρχει η πρόταση την οποία την παλεύουμε και τη δουλεύουμε από το 2010 τουλάχιστον, για να μην πω και παλιότερα. Και έχει τεκμηριωθεί όσο καμία άλλη και η οποία έχει εμπνεύσει και τους σημερινούς που βγαίνουν μπροστά. Για να πούν και αυτοί ή να στρατευτούν σε αυτήν την ιστορία. Όταν στην αριστερά, ακόμη και στην αντιμνημονιακή αριστερά σήμερα, αντιμετωπίζεις το ίδιο καθεστώς αποκλεισμού που αντιμετωπίζεις από τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης, με συγχωρείτε ρε παιδιά, γιατί να με ξέρει ο άλλος. Και όταν σε αποκλείουν, γιατί αράγε σε αποκλείουν. Ποια κρυφή ατζέντα κρύβεται. Γιατί αν δεν υπήρχε κρυφή ατζέντα, δεν υπήρχε λόγος. Όλοι μαζί. Όλοι ο Καζάκης είναι κομμένος από τα συστημικά μέσα. Τον είδατε πουθενά σε κάνα συστημικό κανάλι, τηλεόραση, ραδιόφωνο? Όμως τον τελευταίο φίλο πρέπει να πούμε, να πει και στους φίλους του, στην παρέα του, ότι από τη Δευτέρα ξεκινάει η εκπομπή ο Δημήτρης ο Καζάκης και πιθανόν και μαζί μου αλλά και με άλλους συναγωνιστές στην ΕΡΤ Open, δηλαδή στο κανάλι εκείνο της ΕΡΤ, το οποίο δεν υπάγεται στον κύριο Παπά, δεν υπάγεται στο κράτος. Είναι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ που συνεχίζουν με ένα ραδιόφωνο, την ΕΡΤ Open, να λένε τις απόψεις. Όχι μόνο δεν υπάγεται, αλλά δεν έχει γκάουλάιτερ τον κύριο Τσακνή, ούτε στουρμφύρα τον κύριο Ταγματάρχη. Μάλιστα. Στουρμφύρα νομίζω ότι είναι ο Ταγματάρχη στους Ναζί. Εκεί λοιπόν, στη μία το μεσημέρι, θα ακούτε αυτές τις απόψεις. Πέστε το και στην παρέα σας που δεν ξέρουν και θέλουν να μάθουν, και θα είναι και πολύ ενδιαφέρον το θέμα το οποίο θα εξετάσουμε στην ΕΡΤ Open τη Δευτέρα μεσημέρι, μία η ώρα. Ξαναγυρίζω σε αυτά που λέγαμε τα γεωπολιτικά και να πω ότι εδώ και τρεις μέρες οι Ρώσοι, οι οποίοι κάπως είχαν περιορίσει τους βομβαρδισμούς τους, βομβαρδίζουν ασταμάτητα ανελέητα τον νησί. Ξεκίνησε ξανά. Ξανά ανελέητη, και ιδιαίτερα μετά που αυτοί του ίσης κατάφεραν και έφτιαξαν αεροπλάνο, παρακαλώ. Κατάφεραν και έφτιαξαν ένα αεροπλανάκι το οποίο είναι τηλεχειριζόμενο και το οποίο μπορεί να χειρίζεται βόμβες, να στέλνει βόμβες παντού. Δεν είναι κουφό. Για μια στιγμή ρε γαμό. Μα είναι άραγε ο ίσης ή έχει σύμβουλος. Δεν μας συμβούλουν. Αυτό δεν παράγεται σε ένα εργοστάσιο. Μάλιστα. Δεν θέλει μηχανήματα. Δεν θέλει τεχνολογία. Από δηλαδή, πού τα παίρνουν. Δηλαδή, με συγχωρείς, χωρίς υποστήριξη κράτους μπορούν και φτιάχνουν. Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τα logistics μόνο. Αυτό ταιριάζει άνετα με το γεγονός ότι οι Ολλανδοί, έχουν παράδοση, και τους Αλβανούς προσπαθούν να τους κάνουν στρατός και τους Τούρκους και Γερμανοί. Ολλανδοί και Γερμανοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί στην περιοχή ως σύμβουλοι, αλλά και στους Κούρδους παρακαλώ. Τέλος, να θυμίσω ότι ο Βενιζέλος όταν έφτασε στη Σμύρνη έστειλε τον Μαζαράκι Ενιάν στον Κούρδο, στις κουρδικές οικογένειες ανταρτών, σωστό, το Μπαρτζανί και Νταλαμπανί, για να συνεννοηθούν και να προχωρήσουν. Γιατί ήταν οι δύο κυρίαρχες φυλές των Κούρδων. Φυλές για μια συμπόρευση. Και τι έγινε? Μετά από τρεις-τέσσερις μέρες πήγε εκπρόσωπος του Ρότσιλντ σε αυτές τις οικογένειες και τους είπε: μην ακούτε τι σας λέει ο Βενιζέλος. Φίλες και φίλοι, αυτά για να θυμόμαστε την ιστορία. Και Δημήτρη, να ακούσουμε ποιος μας πήρε τηλέφωνο. Σας ακούμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυριάκος είμαι από Κοζάνη, τηλεφωνώ. Καλώς τον Κυριάκο.
Λοιπόν, μία ερώτηση να κάνω στον κύριο Καζάκη. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε σχετικά με τις επιδοτήσεις που άκουγα πριν λίγο. Αυτές οι επιδοτήσεις δεν θα πρέπει να ελέγχονται από το κράτος? Δηλαδή, εφόσον εγώ θέλω να επιδοτήσω, ας πούμε έχουμε τον Α αγρότη, θέλει ο αγρότης να βάλει καρπούζια, εγώ μετά σαν κράτος δεν πρέπει να ελέγχω αν όντως έχει βάλει καρπούζια? Βέβαια. Αυτό συμβαίνει σήμερα? Όχι βέβαια. Ακριβώς αυτό θέλω. Όχι βέβαια, σημερινές επιδοτήσεις είναι για να κάνουν τον αγρότη άεργο, τεμπέλη. Ακριβώς. Και να του πάρουν τη γη. Γι' αυτό το πράγμα. Γι' αυτό του ήρθανε από την εποχή των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων οι επιδοτήσεις για τις χωματερές. Γι' αυτό ήρθαν τα λεφτά. Για να μετατρέψουν μια ολόκληρη αγροτική τάξη σε τάξη, πώς θα το πούμε, αετονίχηδων, οι οποίοι να μην ενδιαφέρονται ούτε για τη γη ούτε για το προϊόν. Και θα ερχόταν η ώρα, το ξέραν οι Ευρωπαίοι από τότε, θα ερχόταν η ώρα που θα τους παίρναν τη γη και αυτοί δεν θα νοιάζονταν. Και ήρθε αυτή η ώρα. Και για την εξέλιξη και την μάθηση πάνω στο αντικείμενό τους. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν ένα μέτρο εξαπάτησης και εξαγόρας. Βεβαίως. Γιατί ο αγροτικός κόσμος της χώρας από τη δεκαετία του 60, αλλά και ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση, ήταν ένα από τα ισχυρά, να το πούμε έτσι, προπύργια του λεγόμενου αντιευρωπαϊκού μετόπου. Δηλαδή δεν ήθελε να μπει μέσα στην ΕΟΚ, ξέροντας πολύ καλά τι ήταν αυτό που του εργότανε εντασσόμενος τότε στην ΕΟΚ. Και για να χτυπηθεί λοιπόν αυτή η αντίθεση, εξαγοράστηκε για διευθύνη με τα ΕΟΚικά περίφημα προγράμματα, τα οποία έγιναν ευρωπαϊκά προγράμματα μετά κτλ. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι γι' αυτό και δεν υπήρξε ποτέ, στην ουσία από τη δεκαετία του 90 με την Ενωμένη Ευρώπη, καταργήθηκαν ακόμη και οι αναφορές σε εθνική αγροτική πολιτική. Τι πάει να πει εθνική αγροτική πολιτική? Ότι στείλω για παράδειγμα αγροτικές σχολές σε όλους τους νομούς. Δεν είναι δονοητό, αδιανόητο να μην έχεις αγροτικές σχολές. Δηλαδή ο αγρότης ή η νέα γενιά που θέλει να ενταχθεί ή να δουλέψει στον αγροτικό τομέα, να μην μπορεί να πάει σε μια αγροτική σχολή για να μπορέσει να αποκτήσει τις δεξιότητες αλλά και την επαγγελματική γνώση του αγρότη, δηλαδή στοιχειώδες δουλειές. Για να μην σας πω ότι εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το σύστημα παιδείας μας μέσα στο σχολείο, ειδικά στη μέση εκπαίδευση, θα πρέπει να έχει και την αγροτική εκπαίδευση. Δηλαδή είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν τα σχολεία με μπαξέδες πραγματικά και να μην συντηρούν πρόβατα ή ζώα. Όχι αναγκαστικά μέσα στην πόλη, αλλά σε κοντινές φάρμες που θα μπορούν να συντηρούν. Αυτό είναι περιβαλλοντική εκπαίδευση. Που μου λένε βλακίες και καθόμαστε και ζωγραφίζουν τα παιδάκια λουλουδάκι. Όπως για παράδειγμα προς το εξωτερικό, ας πούμε, τι είναι το ψάρι και του ζωγράφιζε ο άλλος. Τι είναι ψάρι στον πίνακα. Το θέμα να το ζητεί ζωντανό. Υπήρχε μια πολύ ωραία εκπομπή που είχα δει κάποτε για το πρόβλημα το πρόβλημα το διατροφικό στην Βρετανία. Υπήρχε μια μεγάλη εκστρατεία στη δεκαετία του 90 να εξυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες υγείας της νέας γενιάς οι λεγόμενες καφετέριες που υπάρχουν σε κάθε σχολείο, γιατί εκεί τότε στην Αγγλία προσέφεραν και φαγητό τα δημόσια σχολεία. Και βεβαίως είχαν καταντήσει λόγω Thatcher, Major και όλων των υπολείπων να πουλάνε τα τυποποιημένα προϊόντα της βιομηχανίας. Και τότε υπήρχε μια μεγάλη εκστρατεία ώστε να γίνει φρέσκο το φαγητό κτλ. Και ένα χαρακτηριστικό σε ένα ντοκιμαντέρ αυτού του πράγματος, είχαν πάει σε ένα ιταλικό σχολείο της Μέσης Ιταλίας, της Ετρουσκικής Ιταλίας παλιάς, όπου σε ένα χωριό πήγαινε ο Εγγλέζος με ένα καφάσι και έλεγε στα παιδιά που είχαν πραγματικά, τους έδινε το σχολείο φαγητό κανονικότατο, φρέσκο, το οποίο το αγόραζαν εκείνη τη στιγμή και οι ειδικευμένοι άνθρωποι, μάγειροι δηλαδή, το μαγείρευαν κτλ. Με εξαιρετικές προδιαγραφές κτλ. Και πήγαινε ο Εγγλέζος και έλεγε: τι είναι αυτό ρε παιδιά? Και τους έδειχνε μια μπανάνα. Και έλεγαν μια
πώς το λένε, Μελιτζάνα. Και λέγανε τα όλα παιδιά Μελιτζάνα. Και γελάγανε, τι λέει τούτος ο τύπος. Παιδιά του δημοτικού. Τι είναι αυτό, Κολοκυθάκι. Τι είναι εκείνο, Μπάμια. Τι είναι αυτό. Γιατί ήταν στην εκπαίδευσή τους να ξέρουν να τρώνε κανονικά πράγματα. Μάλιστα. Πράγματα τα οποία μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Και πήγανε και σε ένα αντίστοιχο σχολείο στην Αγγλία. Σε αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης, ίδιες ηλικίες παιδιά. Και λέει, τι είναι αυτό. Και κοιτάγονταν μεταξύ του τα παιδιά, δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν ούτε τη Μελιτζάνα, ούτε το Κολοκυθάκι, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να αλλάξει ριζικά. Ριζικά. Για να μπορεί να έχει και ο αγώνας μέλλον. Έτσι. Εκτός, σας άκουσα και τη συνεντεύξη που το λέγατε και έχετε δίκιο, εκτός από τις γνώσεις που πρέπει να έχει ιδιαίτερα ο νέος τώρα, γιατί ο μεγάλος ο αγρότης... Ο μεγάλος έχει την εμπειρία που τη χρειαζόμαστε κι αυτή. Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι υπερπολίτιμη. Απλά εκτός από τις γνώσεις που πρέπει να έχει σχετικά με το φυτό, με οτιδήποτε θέλει να ασχοληθεί, σας άκουσα που λέγατε ότι θα πρέπει να έχει και γνώσεις μηχανικές. Να ναι, δηλαδή, βεβαίως. Να τροποποιήσει τα μηχανικά. Να μπορεί να συντηρήσει το κινητήρα του. Βεβαίως, να συντηρήσει το αγρόκτημά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, χρειάζονται γνώσεις οι αγρότες. Και θέλω να σας πω κάτι, μια προσωπική εμπειρία. Είχα την τύχη να έχω δάσκαλο στο δημοτικό που στον κήπο του σχολείου κάναμε καλλιέργειες και μάλιστα μας έβαζε να κάνουμε, καλή του ώρα ο άνθρωπος αυτός, μας έβαλε να κάνουμε συγκριτικές δουλειές, δηλαδή ρίχναμε και σπέρναμε ρεβίθια έτσι στο χώμα και τα σκεπάζαμε, αλλά μας έβαλε μετά και ρεβίθια σε γραμμική διάταξη και βλέπαμε πόσο πιο πολύ απέδιδε το ρεβίθι που το βάζαμε σε ένα σχοινάκι δίπλα-δίπλα σε σωστά διαστήματα η μια ρεβιθιά από την άλλη σε σχέση με εκείνα που τα σπέρναμε με τον τρόπο που ξέρανε τότε οι αγρότες. Δηλαδή ήταν μια ωραία επαφή των παιδιών να βλέπουν πώς μεγαλώνει η φακή, για παράδειγμα, το ρεβίθι, το κουκί και πώς η παραγωγή γίνεται καλύτερη αν εφαρμοζόταν η γραμμική φύτευση. Εσείς είστε κάποιες ηλικίες και θυμάστε αυτά τα πράγματα από το σχολείο. Ναι, φανταστείτε, ναι. Φανταστείτε εμείς που είμαστε και νεότεροι και εγώ προσωπικά και εμείς προλάβαμε, φυτεύαμε μέσα σε κυπελάκια, πλαστικά, φακές, φασολάκια κτλ. Εμείς στο χώμα του σχολείου, στον κήπο του σχολείου, κάναμε παραγωγές βασικών, ας πούμε, οσπρίων και άλλων φυτών. Αυτά θυμόμαστε. Και βέβαια μιλάμε για την δεκαετία του 50, έτσι. Γιατί εγώ πλησιάζω τα 65. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι φαντάσου ένα σχολείο, σχολείο με τέτοιες υποδομές. Τη χαρά του παιδιού, δηλαδή το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα. Όπου το παιδί θα δίνει το καλύτερο εαυτό και θα κοινωνικοποιείται σε διάφορα επίπεδα μέσα στο σχολείο του και ελεύθερο μετά, στον ελεύθερο του χρόνο, με τους γονείς του, μέσα στο σπίτι του, δεν θα έχει το βάρος που έχει σήμερα, που είναι σκληρά εργαζόμενο 24 ώρες το 24ωρο για ανοησίες, κυριολεκτικά ανοησίες. Πολύ βαρύ πρόγραμμα. Ο Τζίμις ο Πανούρης σε μια συνέντευξή του έλεγε και κορόιδευε το εισαγωγικών για τα παιδιά του, είχε πει, λέει, θα το στείλω, λέει, μέχρι την πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, μετά, λέει, αν μπορέσω να το σταματήσω, γιατί δεν μαθαίνει απολύτως τίποτα, το μόνο που θυμάσαι από το σχολείο τέλος πάντων είναι ανάγνωση και γραφή, από εκεί και μετά δεν έχει κάτι άλλο να σου προσφέρει το σημερινό σχολείο. Και τα διαλύματα. Τα διαλύματα, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ένα πιτσιρίκι πριν κάνω εγώ τα δικά μου παιδιά που το είχαμε έτσι με φίλων και είχαμε πάει επίσκεψη, φιλική επίσκεψη και το ρωτάμε, ξέρεις, με αγωνία μόλις ξεκινήσει το σχολείο το παιδί, το δημοτικό, στην πρώτη δημοτικού, λέμε και του λέμε τι σου κάνει περισσότερη εντύπωση στο σχολείο, τι είναι αυτό που σου αρέσει, τα διαλύματα. Λοιπόν, από τότε έτσι καταλάβαμε ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Όχι, πώς το ξέραμε, το ξέραμε. Τώρα πάλι μου ήρθε στο μυαλό μία ιστορία, πάλι δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, αλλά νομίζω είχαν δώσει επιδοτήσεις για να τοποθετήσουν οι αγρότες καλύματα, το δίχτυ τέλος πάντων πάνω από τις εκτάσεις τους που προστατεύει από το χαλάζι. Ναι, ναι. Και αυτοί εννοείται οι αγρότες, εφόσον δεν τους ελέγχει και κανείς, και σύμφωνα με όσα έχουμε πει περί εξαπάτησης κτλ, τα λεφτά αυτά τα φάγανε.
τι τα κάνανε, τέλος πάντων. Δεν βάλανε δίχτυ. Και έρχεται μετά ο καιρός και ρίχνει, χαλάζει, χαλάνε τα φυτά τους και μετά σηκώνονται και πηγαίνουν και ζητάνε αποζημίωση λόγω χαλαζόντος. Δηλαδή... Μάλιστα. Τώρα τα λεφτά των επιδοτήσεων τα παίρνει η κυβέρνηση και ξεχρεώνει τους Ευρωπαίους. Και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι κάνουν. Δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Που σε άλλη περίπτωση θα ζητούσαν τα λεφτά πίσω. Έχει, από ό,τι είπαν οι αγρότες σήμερα, τους άκουσα, είναι 3-4 χρόνια τώρα που δεν παίρνει κανείς επιδότηση. Ούτε καν αποζημιώσεις για καταστροφή. Για τις καταστροφές. Μάλιστα. Λοιπόν, να σημειώσω ακόμα κάτι στα γεωπολιτικά. Ότι τις μέρες αυτές όπου τα παγκόσμια χρηματιστήρια έχουν κάνει ένα πολύ προς τα κάτω κίνημα, κινούνται προς τα κάτω, δηλαδή με αφορμή της Σαγκάης και αυτά που τραβάνε οι Κινέζοι, και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν πέσει πάρα πολύ. Την ίδια ώρα λοιπόν που η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και η Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοινώνουν ότι πρέπει να γίνει κράτος στο Κουρδιστάν, την ίδια στιγμή εβραϊκά πανεπιστήμια του Ισραήλ, σε μια ομαδική έρευνα, δώσαν απάντηση ποιος λαός είναι ο πιο κοντινός με τον εβραϊκό λαό και κατέληξαν στο συμπέρασμα και στα επιστημονικά τους επιχειρήματα ότι οι Κούρδοι είναι οι πιο κοντινοί, ας το πούμε ανθρωπολογικά, με βάση την ανθρωπολογία, δηλαδή όχι την κοινωνική ανθρωπολογία, την φυσική ανθρωπολογία. Έχουν το ίδιο μήκος ουράς, έχουν τα ίδια DNA, ας το πούμε κλπ. Το DNA λοιπόν των Εβραίων είναι πολύ κοντά, είναι το πιο κοντινό με τους Κούρδους. Λοιπόν, αυτή η ιστορία, σύνδεσης του DNA με συγκεκριμένους λαούς, έχει τόση αξία όσο η καθαρότητα του αίματος του Χίτλερ. Έτσι. Καμία σχέση με την επιστήμη. Για να καταλάβουμε. Είναι τυχαίο ότι τώρα το ανακοινώνουν και αυτό. Βέβαια. Το αστείο είναι ότι με όποιον θέλουν να κάνουν σχέσεις, το ίδιο ανακοινώνουν. Εγώ θυμάμαι, διάβαζα ανακοίνωση του Πανεπιστημίου. Του λόμπι της Αμερικής. Λοιπόν, τότε λοιπόν είχαν με τα χαράς παρουσιάσει στον τότε πρωθυπουργό και προσωπικό φίλο του Τίβιτ Χάρις, κύριο Σαμαρά, ανακοίνωση των επιστημόνων που ασχολούνταν με τα γονίδια στο Ιστινίο Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, που αποδείκνυε ότι γονιδιακά είμαστε οι πιο κοντινοί λαοί. Εξού. Έλληνες και Εβραίοι. Μπράβο. Εξού και το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς τότε είχε κάνει μια ομιλία και έλεγε ότι είμαστε δύο λαοί που έχουμε κοντινή η συναφή ιστορία για χιλιάδες χρόνια. Και λέμε προφανώς εννοεί τη βίβλο. Δηλαδή έλεος, παιδιά, που τα βρήκατε αυτά. Πάντως οι τελευταίοι μας ηγέτες στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα της ευγονικής αυτής ήταν η συμφωνία στο Τελαβίβ που υπέγραψε ο κύριος Καμένος για να εγκατασταθούν στρατιωτικές βάσεις του Ισραήλ στο ελληνικό έδαφος. Οι τελευταίοι μας πρωθυπουργοί πάντως έχουν κάτι από το DNA το εβραϊκό. Και στο τηλέφωνο κάποιος μας δεν απειλεί. Μάλλον με το DNA του Νεάντερθαλ έχουν, αλλά τέλος πάντων. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς σε όλους. Καλώς το Θέμη. Είναι και ο Δημήτρης ο Κυπριώτης εκεί, καλά άκουσα. Όχι. Α, όχι, δεν είναι. Γιατί θέλω να θίξω, αγαπητέ Δημήτρη, ένα θέμα το οποίο το διαβάζω τώρα και έχει μια σημασία να γίνουν κάποια σχόλια και άπταται στα γεωπολιτικά βέβαια και όχι μόνο. Για λέγε. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να βάλω, να τα σχολιάσετε, δεν θα σας κρατήσω τη γραμμή. Το ένα είναι η περίφημη σύσκεψη που έγινε στο Ταβός, δεν ξέρω αν το έχετε σχολιάσει. Όχι, είναι σύσκεψη, είναι η σύνοδος του Ταβός, δεν είναι. Η σύνοδος του Ταβός με την καταπληκτική στοιχομηθεία του Σόιμπλε και το υπονοούμενο που άφησε, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Όχι, για πες το. Χωρίς να απευθύνεται άμεσα στον κύριο Τσίπρα, χρησιμοποίησε τη φράση, κάτσε να τη δω να την πω ακριβώς, πώς το λένε, είναι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων ανόητε. Σε παράφραση της ιστορικής φράσης του Bill Clinton, κάποια στιγμή δεν θυμάμαι πότε το είχε πει, it's economy stupid. Ναι, είναι η κλασική αμερικάνικη φράση. Μπράβο, λοιπόν ο Σόιμπλε. Το stupid βέβαια είναι το ηλίθιε, δεν είναι ανόητε. Συμφωνηθέντα και υπάρχουν προβλήματα σε αυτό. Εμέσως πλήρως σαφώς, χωρίς να απευθύνεται δηλαδή ακριβώς τον κύριο Τσίπρα, έχει βουήξει το διαδικτύο για αυτό το πράγμα, είπε αυτή τη φράση. Λοιπόν, ένα είναι αυτό και γενικά.
επεισόδια στη Μολδαβία. Και Μολδαβία σημαίνει, από όσο και εσύ ξέρεις πολύ καλά, υπερδνηστερία. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εκεί αυτή τη στιγμή έχουμε επεισόδια, υπάρχουν εξαγριωμένοι διαδηλωτές, οι οποίοι έχουν σπάσει τις δαμές αστυνομίας και έχουν εισβάλει στο κοινοβούλιο, ενώ οι ρώσικες δυνάμεις στην υπερδνηστερία έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Αυτό γιατί, η Βουλή έδωσε έγκριση σε νέα κυβέρνηση, σε φιλοδυτικό πρώην Υπουργό Επικοινωνιών, τον μάλιστα συγκεκριμένα τον κύριο Παύλ Φίλιπ. Ναι. Ως αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας ήταν ότι χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο απαιτώντας εκλογές και φωνάζοντας κλέφτες, κλέφτες. Λοιπόν, κάνε ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί η υπερδνηστερία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι εκεί, το οποίο, πώς το λένε, η Ρωσία ανήκει, δεν ξέρω ακριβώς πώς, έχει δυνάμεις πάντως η Ρωσία εκεί. Όλη η Μολδαβία ήταν μια χώρα η οποία ανήκε στο Ανατολικό Μπλοκ, εννοώντας τη Ρωσία, και τώρα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια προφανώς των Αμερικάνων φαίνεται ότι πάει να ανοίξει άλλη μια ιστορία στυλ Ουκρανίας σε αυτή την περιοχή. Ναι. Αυτό, αυτά τα δύο, αν θέλετε, βάζω εγώ σαν θέμα, να κάνετε τα σχόλιά σας. Ναι. Το πρώτο ζήτημα είναι καταρχήν με τον Νταβός. Όντως δεν έχω δει τις ειδικές επικοινωνίες, αλλά η φράση αυτή είναι κλασική αμερικανική φράση. Δηλαδή το είναι η οικονομία ηλίθιε και όχι ανόητε. Το ανόητε προφανώς το μετέφρασαν για να μειώσουν την ένταση. Το stupid, το stupid είναι ηλίθιε. Λοιπόν, από εκεί πήρε και το τίτλο του Μπογιόπουλος όταν έβγαλε «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε». Λοιπόν, παίζουν πολύ συχνά με αυτή την έκφραση οι Αμερικανοί και οι Αγγλοσάξονες ευρύτερα, λοιπόν, στο διεθνές πεδίο. Βεβαίως, το ότι απευθυνόταν στον Τσίπρα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί τον θεωρούν ηλίθιο. Αν διαβάσει κανείς τα σχόλια από το Harvard, που έβγαλε ότι είναι ο χειρότερος διαπραγματευτής μέσα στο 2015, μέχρι σχόλια ηδημόνων και όλα αυτά τα πράγματα, τον έχουν. Αυτό πρέπει να απασχολεί σοβαρά τον ίδιο τον Τσίπρα. Να σου πω για ποιο λόγο. Ότι βγήκε και δεύτερη εκτίμηση του Χάρβαρντ, όχι μόνο για τη διαπραγμάτευση, αλλά και για τη συνάντηση τώρα στον Νταβός. Και πάλι ναι, κάτι για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, πρέπει να τον απασχολεί σοβαρά. Γιατί αν τον έχουν ως περίγελο τα επιτελεία. Αυτά τα επιτελεία, γιατί δεν είναι ο κόσμος έτσι, ο κόσμος τον έχει γραμμένο εκεί που είναι, αλλά όταν αυτά τα επιτελεία, τα think tank ας πούμε, έχουν ίδια εκτίμηση, σημαίνει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, δεν έχει όχι μόνο πολιτικό μέλλον σε αυτή τη χώρα, δεν έχει πολιτικό μέλλον τελεία. Δηλαδή θα τον φάνε ζωντανό, είναι αναλώσιμος. Και νομίζω ότι το περιβάλλον του καλό είναι να αρχίσει να σκέφτεται πολιτικές διεξόδου, να την κοπανίσει δηλαδή το ταχύτερο, διότι ό,τι υποσχέσεις του έχουν δώσει, ότι θα γίνει διεθνός statesman, θα τον πάρουν στις ευρωπαϊκές κοινότητες και θα τον έχουν έτσι, πώς να το πούμε, ένα είδος κανείς του καναπέ, πρέπει να το ξανασκεφτεί. Γιατί εάν είχαν τέτοια προοπτική, δεν θα βάζανε τα μεγαλύτερα think tank που έχουν να βγάζουν τέτοιες εκτιμήσεις για τον Τσίπρα. Λοιπόν, και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν κάνουν ανάλογες εκτιμήσεις για τον Βαρουφάκη. Ναι. Είναι πολύ υποτονικά στον τρόπο που μεταχειρίζονται τον Βαρουφάκη. Μπορεί να του κάνουν κριτική, αλλά κριτική είναι ήπια, πολύ προσεγμένη και με αποστάσεις. Ενώ τον Τσίπρα τον έχουν και ολικά ξεφτυλίσει. Μα κοίταξε Δημήτρη, είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή ξαναβγαίνει ο κύριος Βαρουφάκης με συνεντεύξεις τον κύριο Παπαχελά, πετώντας. Ναι, δηλαδή πες με Αμερικάνικη πρεσβεία και CIA. Και από την άλλη μεριά ταυτόχρονα έχουμε στις 23 του μήνα στο Παρίσι. Ακριβώς. Την πρώτη μεγάλη σύνοδο κορυφής του Plan V, του σχεδίου ναι, ναι. Β για την Ευρώπη. Που ναι, με όλα τα πουλημένα τομάρια. Ναι, τα τομάρια. Ταυτόχρονα ακολουθεί το Φλεβάρι στο Βερολίνο. Ακριβώς. Ανακήρυξη του κόμματος. Ναι, με τους νομπελίστες, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να θυμάται ο Έλληνας, που δυστυχώς έχει μνήμη ψαριού, ότι όλοι αυτοί οι νομπελίστες μας είχαν έρθει το καλοκαίρι του 10 εδώ
και μας λέγανε όλοι μαζί, από τον James Galbraith μέχρι τον Mr. Stiglitz, ότι έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό του πλανήτη. Και τότε είχαμε το Γιωργάκη και εφαρμοζόταν το πρώτο μνημόνιο, εάν τα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καλό είναι να τα θυμόμαστε για να μην πέφτουμε θύματα δεύτερες φορές. Γιατί τέλος πάντων, όπως λέει ο λαός μας, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και το λουρί της μάνας. Αλλά εδώ πέρα όχι το λουρί της μάνας μας πάρουν, τα σόβρακα μας πάρουν. Ναι, απλά εγώ βλέπω, Δημήτρη, ότι σε αυτή την ιστορία, γιατί διάβασα και χθες ένα άρθρο από την αριστερή πλευρά του αντιμνημονιακού τόξου και δεν συμμαζεύεται, που σημαίνει InfoWar και κύριος Άρης Χατζηστεφάνου. Μάλιστα. Παρότι είχε επιπλήξει και είχε πει, υποτίθεται, έτσι γράφει ο ίδιος για τον κύριο Βαρουφάκη, ότι δεν κάνει καλή διαπραγμάτευση και ότι δεν πάει καλά το καράβι τότε που γινόταν η διαπραγμάτευση. Σήμερα, εχθές δηλαδή, βγήκε με άρθρο ο κύριος Χατζηστεφάνου, όπου λέει αν κάποιον αυτή τη στιγμή πρέπει να υποστηρίξουμε, για αυτό που προσπαθούν να τον διώξουν και μάλιστα να τον διώξουν ποινικά, είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουν πραγματικά τα αυγά και τα πασχάλια και μάλιστα από κατεξοχήν δυνάμεις που ο κόσμος τις αντιλαμβάνεται ότι έχουν διαλέξει στρατόπεδο και είναι το αντιμνημονιακό. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι τις αντιλαμβάνεται ο κόσμος αντιμνημονιακές. Μια πολύ μικρή μειοψηφία είναι αυτή που την αντιλαμβάνεται εκεί πέρα και συνήθως είναι αυτή που έχετε τη θρησκοληψία της αριστεράς. Λοιπόν, ναι. Αλλά κάποιες αντιλαμβάνεται πάντως, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Όχι, εγώ αναρωτιέμαι, Βρεθέμη, τι δουλειά εμείς έχουμε με όλους αυτούς. Καμία, δεν λέω. Όχι, απλά ρητορικό είναι το ερώτημα προφανώς. Ναι, απλά μερικοί, ας πούμε, και στις τάξεις της δικές μας, μην τρέφουν αυταπάτες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι στην τρούπα της πολιτικής, έτσι, χρόνια και χρόνια. Και τους ξέρουμε απ' έξω για να ρωτά. Γι' αυτό άλλωστε αυτή η δυστοκία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Το θέμα ρητορικά το λέω, ναι. Γιατί εσύ το ξέρεις βεβαίως. Δεν είναι το θέμα να το μάθεις εσύ, αλλά να το πούμε. Να γιατί, ρε παιδί μου, μας αποκλίνουν παντού. Δεν θέλουν δημόσιο πολιτικό διάλογο. Πάνε τώρα να πάρουν το εθνικό νόμισμα ως δικός του προνομιακό πεδίο, μόνο και μόνο για να το ξεφτυλίσουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τα ακούει ο κόσμος τώρα που διωγγώνεται το αίσθημα υπέρ του εθνικού νομίσματος πάνω στην, πώς το λένε, στην εμπειρία που έχει, έτσι, από τις πολιτικές που το εφαρμόζουν, και να πει, ρε παιδιά, ποιοι εκφράζουν το εθνικό νόμισμα, να τους δει αυτούς που θέλουν να το εκφράσουν τώρα και να πει με αυτούς, και να φτύσει τον κόρφο του και να πάει στους άλλους. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το τραγικό, και παίζουν σε αυτό το παιχνίδι από βλακεία, θες, από ανοησία, παίζουν και άνθρωποι που τέλος πάντων κατά τα λένε τίμιοι. Σαφώς. Γι' αυτό εμείς πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα τώρα. Τώρα κλείνονται τα πάντα. Έρχεται, είναι ευνοϊκή περίοδος. Είναι κατάλληλη στιγμή. Κινητοποίηση λέει, του κόσμου. Το ΕΠΑΜ να αναδιαταχθεί οργανωτικά και να πάρθουν τέτοιες οργανωτικές αποφάσεις που μπορούν αυτό το μέτωπο, αυτό το κίνημα να το απογειώσουν. Αυτή είναι η άποψή μου, αγαπητέ Θεέ. Για την υπερνηστερία που είπες προηγουμένως. Να κάποια στοιχεία ακόμα για την υπερνηστερία, να κλείσω το τηλέφωνο, να ελευθερώσω τη γραμμή και να σχολιάσετε. Λοιπόν, ναι. Ο τύπος, δηλαδή η προπαγάνδα, αυτή τη στιγμή λέει ότι η Ρωσία έχει στοχοποιήσει τη Μολδαβία για να την αποτρέψει από το να κλείνει προς τη Δύση. Μετά τα γεγονότα που γίνανε πέρυσι και πρόπερσι στην Ουκρανία, έτσι. Ναι. Και αυτό μάλιστα το είχε δηλώσει ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο πτέρεχος Φίλιπ Μπρίτλοου. Λοιπόν, και συνέχισε και είπε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε την ήδη υφιστάμενη ισχυρή εκστρατεία ενημέρωσης η οποία λαμβάνει χώρα στη Μολδαβία αλλά και σε άλλα μέρη από τη Μόσχα. Δηλαδή, στοχοποιούν τη Μόσχα ότι προσπαθεί να μην συμβεί αυτό που συνέβη στην Ουκρανία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι βρίσκεται υπό ενταξιακή διαδικασία η Μολδαβία αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι, ναι, Ευρωπαϊκή ναι, Ένωση. Ναι, ναι, ναι. Και είπε, συνέχισε ο κύριος αυτός του ΝΑΤΟ, ότι τα ρωσικά στρατεύματα στην υπερδυνηστερία είναι εκεί για να διασφαλίσουν ότι η Μολδαβία δεν πρόκειται να κλείνει προς δυσμάς, τόνισε ο κύριος Μπριτ Λόγου στην Αμερικανική Αμυντική Επιτροπή της Βουλής. Mm-hmm. Λοιπόν, μπερδεύεται εκεί το πράγμα, κάνε το σχολείο σου, είναι μπερδεμένη η ιστορία, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Νομίζω ότι είναι μια παρουταποθήκη στην καρδιά των συνόρων της Ανατολικής Ευρώπης, αν θέλεις να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας χαιρετώ, ναι, ναι, και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η Περνιστερία είναι ένα κράτος το οποίο έχει συγκροτηθεί ως κράτος, αλλά δεν είναι από τα ελάχιστα κράτη σήμερα τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί, δεν έχουν δημόσια, δεν έχουν διεθνή αναγνώριση από τον ΟΗΕ. Δεν είναι μέλος του ΟΗΕ. Δεν είναι μέλος του ΟΗΕ, δεν έχει αναγνωριστεί καν. Λοιπόν, η Περνιστερία όμως, η περιοχή δηλαδή ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Μολδαβία, που έχει ονομαστεί το κράτος της Υπερδνηστερίας, επισήμως δεν είναι μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δημιουργήθηκε όταν κατέρεε το Ανατολικό Μπλοκ, ο Παρτός Σοσιαλισμός, και στη Μολδαβία γινόταν πραξικόπημα πορτοκαλί. Τότε η Υπερδνηστερία, γιατί λέγεται Υπερδνηστερία, γιατί το όριό της είναι ο Δνίστερος ποταμός. Εκεί ήταν η ανάπτυξη της λεγόμενης περίφημης τέταρτης στρατιάς του κόκκινου στρατού, του Σοβιετικού στρατού δηλαδή, μιας από τις πιο ισχυρές στρατιές που είχε ο κόκκινος στρατός, προφυλακής στρατιές, οι οποίες ήταν έτοιμες και ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να αναχαιτήσουν εισβολή του ΝΑΤΟ στην τότε Σοβιετική Ένωση. Η ισχύ των όπλων της στρατιάς αυτής επέβαλε την Υπερνηστερία. Έγινε πόλεμος, μολδαβικές δυνάμεις σε συνδυασμό με Ρουμάνους και δυτικούς, οι οποίοι πολέμησαν με μισθοφορικούς και άλλους, προσπάθησαν να καταλάβουν την Υπερνηστερία στη δεκαετία του 90. Η στρατιά αμήνθηκε, τους έλειωσε κυριολεκτικά. Κυνήγησε, βέβαια. Λοιπόν, και δημιούργησε αυτό το κράτος που στην ουσία είναι ο στρατός, να το πούμε έτσι, που μας θυμίζει ρωμαϊκές εποχές, όπως την εποχή του μετά την πτώση της Ρώμης, όπου σε ακρότατα σημεία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας φτιαχτήκαν κρατήδια από τις ρωμαϊκές φρουρές. Μία από αυτές ήταν στο τείχος του Ανδριανού στην Αγγλία. Εκεί οι φρουρές συνενώθηκαν και έφτιαξαν ένα κρατήδιο, το οποίο κράτησε λίγο βέβαια για μερικά χρόνια. Η Υπερνηστερία τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρωσία και τροφοδοτείται ουσιαστικά από τη Ρωσία και κρατιέται η τέταρτη στρατιά εκεί σε πολεμική ετοιμότητα χάρη στο καθεστώς Πούτιν. Ο Πούτιν όντως ενισχύει, μετά την έλευση του Πούτιν στην Ρωσία έγινε αυτή η συμφωνία, να το πούμε έτσι. Οι δυτικοί έχουν βάλει μάτι στο μάτι αυτή την περιοχή, διότι δεν τους επιτρέπει να αναπτύξουν το σχέδιο του ΝΑΤΟ που λέει απορρόφηση αυτών των χωρών. Εδώ δεν είναι απλή ιστορία πλέον ένταξη μια τέτοια χώρα στο ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, θέλει να την απορροφήσει τη χώρα, όπως ακριβώς έγινε με τη Βουλγαρία τελευταία. Θέλει ο εναέριος χώρος, όπως και οι στρατιωτικές υποδομές της χώρας, των όρων δυνάμεων της χώρας, να ανήκουν αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ και να λειτουργούν με βάση τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Αυτό το πράγμα δεν το είχαμε παλιά. Παλιά, θυμάμαι, θα λέγαμε στη δεκαετία του 80 που παλεύαμε για τις βάσεις αμερικάνικες και τις νατοϊκές. Έξω οι βάσεις, έξω ναι, το ΝΑΤΟ. Ναι, ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ είχαν το δικαίωμα της ανάπτυξης των ενόπλων δυνάμεών τους, με εξαίρεση σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ χρειάζεται να αμυνθεί συλλογικά, σαν συμμαχή κτλ. Ή να λειτουργήσει ως ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τώρα πλέον έχουν καταργηθεί αυτά τα πράγματα. Στην προσπάθεια λοιπόν να δημιουργηθεί αυτό ο ενιαίος αμυντικός χώρος του ΝΑΤΟ, όπου πλέον θα λειτουργούν μόνο νατοϊκές δυνάμεις και όχι εθνικές ένοπλες δυνάμεις, λοιπόν, εντάστηκε η Μολδαβία, η οποία θα πρέπει να υποστηρίξει γιατί το ουκρανικό καθεστώς, το οποίο καταραίει κυριολεκτικά. Και βεβαίως, έχοντας την Υπερνηστερία ανάμεσα, δεν μπορεί εύκολα να υποστηριχτεί από εκεί. Μάλιστα, η Υπερνηστερία αποτελεί και μία βάση της ανάπτυξης των αντικαθεστωτικών δυνάμεων στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας ενάντια στο καθεστώς του Κιέβου. Και άρα πρέπει να ξεμπερδέψουμε αυτές τις ιστορίες. Προσωπικά πιστεύω ότι η Μολδαβία θα υποστεί πραξικόπημα ανάλογο με εκείνο που έγινε στο Κιέβο, στην Ουκρανία, και ενδεχομένως εμφύλιο πόλεμο. Και επειδή ακριβώς τους πάνε προς τα εκεί, πού θα ρίξουν την ευθύνη? Στον Πούτιν. Πούτιν βεβαίως δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Έτσι, θα ήθελε πάρα πολύ να έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Εκτός και αν διατάξει
ή έρθει σε συνεννόηση με την Τέταρτη Στρατιά και η Τέταρτη Στρατιά σαρώσει τη Μολδαβία. Μάλιστα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δυστυχώς ο Πούτιν δεν έδειξε ότι δηλαδή, είναι παίκτης τέτοιας δυναμικής. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το ΝΑΤΟ θέλει να έχει πλέον σύνορα με την ίδια τη Ρωσία. Βεβαίως. Και μάλιστα ενιαίου αμυντικού χώρου. Όχι ναι. Ο καθένας και να δούμε πώς. Ενιαίου. Γι' αυτό και ξερίζωσε κυριολεκτικά με το που μπήκε η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, τι κάνανε. Διατάξανε την κυβέρνηση της Φιλανδίας, μάλλον υπέγραψε η ίδια κυβέρνηση της Φιλανδίας και έδιωξε όλες τις δυνάμεις του φιλανδικού στρατού από τα σύνορα με τη Ρωσία, και τις εγκαταστάσεις του φιλανδικού στρατού τις κατέλαβαν νατοϊκές δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, μια τελευταία όμως, ένας τελευταίος σχολιασμός, Δημήτρη, μας ζητάνε από το ίντερνετ για τις κουριές. Όπως ξέρεις, το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε την εταιρεία εναντίον του τότε υπουργού, του Σκουρλέτη, που είχε βγάλει μια απόφαση. Και θα πρέπει, μας το ζητάνε και οι άνθρωποι από εκεί, να κάνεις μια τοποθέτηση πώς βλέπεις το θέμα στις κουριές. Καταρχάς είναι μια ακόμη κατάπτυστη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δεν είναι μόνο μία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο της ανάγκης πάυσης του. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Όπως και ο Άριος Πάγος. Δηλαδή αυτά τα δύο όργανα είναι όργανα κατοχής της χώρας μας. Δεν έχουν να επιδείξουν καμία ευαισθησία υπέρ του λαού και της πατρίδας. Μόνο όταν θίγονται τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα θίγονται. Βέβαια δεν αφορά το σύνολο των δικαστών σε αυτό το επίπεδο, αλλά τη μεγάλη πλειοψηφία. Την πλειοψηφία. Λοιπόν, οι οποίοι βεβαίως έχουν άλλο παπά Ευαγγέλιο, όχι το Σύνταγμα της χώρας και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Είναι κατάφορα η απόφασή τους είναι κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος. Μάλιστα. Σε μια χώρα βεβαίως που τελεί υποκατοχή. Δυστυχώς με αυτή την απόφαση προετοιμάζεται το έδαφος, εμέσως πλην σαφώς κάποιοι το δήλωσαν, προκειμένου να δημιουργείται καθεστώς προστασίας ξένων επενδύσεων. Δηλαδή οι ξένες επενδύσεις να έρχονται εδώ πέρα και να είναι κράτος εν κράτη με τέτοιο καθεστώς. Να θυμούμαστε ότι πριν μερικές μέρες, νομίζω πριν 2-3 μέρες, ο κύριος Μοσκοβισή αποκάλεσε την Ελλάδα ειδική οικονομική ζώνη. Ναι. Σήμερα οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχονται να επικροτήσουν αυτή την άποψη με το να νομολογήσουν υπέρ των επιχειρηματικών αυτών συμφερόντων, προκειμένου να κατοχυρωθεί και νομικά το καθεστώς της ειδικής οικονομικής ζώνης. Και είναι ντροπή μας, μέγιστη ύβρις, που ανώτατα δικαστήρια της χώρας προσπαθούν να νομολογήσουν, να δώσουν νομική υπόσταση σε ένα καθεστώς που κανένα δικαστήριο στον κόσμο δεν το έχει υποστηρίξει. Κανένα. Ακόμη και δικαστήρια, ανώτατα δικαστήρια, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, όταν τέθηκαν ζητήματα νομολόγησαν υπέρ της χώρας και του συντάγματός τους, όσο αυτό ήταν κατανοητό. Μόνο στη χώρα μας νομολογούν υπέρ των ξένων κατακτητών και των συμφερόντων τους. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν εκφράζουν τον Έλληνα πολίτη, δεν εκφράζουν το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δεν εκφράζουν την νομιμότητα, ούτε το Σύνταγμα. Οι κύριοι αυτοί και οι κυρίες, όσοι από αυτούς λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, οφείλουν να καθίσουν δίπλα στο σκαμνί, δίπλα στους πολιτικούς που έχουν παραδώσει τη χώρα όπως θα έπρεπε να είχαν καθίσει την εποχή που κινήθηκε η δικαστική δίωξη των πρωτετίων του φασιστικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, και θα έπρεπε δίπλα τους να είχαν καθίσει αεροπαγίτες και μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί είχαν νομολογήσει υπέρ της Χούντας. Θα έπρεπε να είχε καθίσει ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που έκανε και πρωθυπουργό. Ναι, ο Κόλλιας είχε πεθάνει, αλλά ο διαδοχός του. Το ίδιο κουμάσει και αυτός. Λοιπόν, θα έπρεπε για πράξεις ασχάτης προδοσίας και παραβίαση του κατάλληλου συντάγματος ή παραβίαση κατάλληλου συντάγματος, δυστυχώς με το στιγμιαίο υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους και με την κυβέρνηση που το αποδέχτηκε, και έτσι διασώθηκε αυτό το καθεστώς. Δυστυχώς από τότε το καθεστώς αναπαράγεται με όλες τις διοικήσεις αυτών των συμβουλίων, των δικαστηρίων. Τι ακριβώς να περιμένει κανείς. Οποιοδήποτε έχει στοιχειώδη γνώσεις για το δίκαιο της χώρας καταλαβαίνει ότι είναι τι να πει κανείς. Μετά. Γι' αυτό και λέω στους φίλους επάνω στις κουριές, αλλά και σε όλους τους πολίτες, να η ευκαιρία μας
να ξεφορτωθούμε το συρφετό της κατοχής. Εάν δεν τελειώνουμε το καθεστώς, τι ακριβώς περιμένουμε? Να σωθεί η Χαλκιδική και να πεθάνει η χώρα? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Μάλιστα. Και δεν μου λες κάτι, εάν ήθελε να αποχωρήσει η Ελντοράντο, όπως έλεγε προηγουμένως και που συζητάγαμε και όλα αυτά, ότι γι' αυτό, γιατί πει κατεφυγή στο δικαστήριο? Άρα ήταν διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να κερδίσει νέα προνόμια, και το παιχνιδάκι με την κυβέρνηση ήταν, μπήκε μέσα στη μέση το Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να φανεί ότι η κυβέρνηση έδωσε μάχη. Και δυστυχώς τι να κάνει, πρέπει να πειθαρχήσει στην απόφαση της Βουλής της Επικρατείας. Κοιτάξτε τι ωραία τα έχουν κανονίσει. Μάλιστα. Και με αυτά τελειώνουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα περάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας χαιρετούμε με ένα ωραίο τραγούδι, κατάλληλο πιστεύω, του Μάνου του Λοΐζου, που μιλάει για μια στάση ενάντια στο φασισμό. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.